Καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή της 37, άλλη μια κούπα. Η 8η κατά σειρά για φέτος. Αυτή είναι. Θα ακούσουμε και τον ήχο. Άλλος ήχος εδώ. Πιο massive. Έχει άλλο κέντρο βάρους. Εγώ λέω έτσι να τις κάνουμε όλες. Συμφωνούν και τα παιδιά. Έκλεισε. Εντάξει. Έτσι θα γίνει. Η 8η κούπα, όπως είπαμε, τα κορίτσια στο πόλο γυναικών κατέκτησαν το πρωτάθλημα, ξεπερνώντας την κούραση όλης της χρονιάς. Θεωρούμε ότι αυτή η ομάδα είναι η ομάδα της χρονιάς και πρέπει να ψηφιστεί η ομάδα της χρονιάς. Δεν ξέρω, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάρει και το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα με τους δημοσιογράφους, να βγάλουν πάλι την πρώτη ομάδα των play-off. Αυτή είναι η επιτυχία για αυτούς. Έτσι, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες. Θα το δούμε. Είδαμε πολλά βέβαια το Σάββατο. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο που κατάλαβε την κρισιμότητα του αγώνα και βρέθηκε στο γήπεδο να εκφράσει την συμπαράστασή του αλλά και την αγανάκτησή του σύμφωνα με αυτά που είχε δει στα προηγούμενα παιχνίδια με κάποιες περίεργες αποφάσεις. Δεν λέμε για το τελευταίο παιχνίδι της Βουλιαγμένης, στον τρίτο αγώνα της σειράς. Από εκεί πέρα είναι ντροπή για την ομάδα της Βουλιαγμένης και είναι κρίμα για τις παίκτριες της Βουλιαγμένης να εκπροσωπούνται από αυτή τη διοίκηση και να έχουν και αυτό το προπονητή. Μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι επικίνδυνος. Έτσι πήγε να κάνει ένα... Είχανε βέβαια το σκοπό τους. Μην τους βλέπετε έτσι με τα Louis Vuitton. Έχουν την πονηριά τους. Είχαν το σκοπό τους, ήρθε αυτός τώρα να προκαλέσει τον κόσμο. Δεν του βγήκε και αναγκαστήκαν να συνεχίσουν το καραγκιουζιλίκι τους, να υποτιμήσουν δήθεν, θεωρώντας μάλλον ότι θα υποτιμήσουν την αξία του κυπέλου. Η αξία δεν υποτιμείται από τα καραγκιουζιλίκια. Η αξία του ιτημένου, και μιλάμε μόνο για τις παίκτριες της Βουλιαγμένης και δεν μιλάμε για όλους τους άλλους παρατρεχάμενους, δίνει δόξα στον νικητή. Και όσο πεζόταν το παιχνίδι ήταν 14 στο σκορ. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Έτσι ξεπέρασε και την κούραση και οπλίστηκε και με ψυχολογία. Το είδαμε όλοι, μπήκε σοβαρά στο παιχνίδι. Και με τη βοήθεια, όπως είπαμε, και του κόσμου, κατάφερε να πάρει πεντακάθαρα και δίκαια το πρωτάθλημα. Αυτή, είπαμε, είναι η 8η κούπα στη σειρά. Αύριο έχουμε άλλα. Άλλη μέρα ξημερώνει. Θα είναι η 9η. Πάλι πρέπει να είμαστε 8.30 ώρα, δεν παίζουμε. 8.30 ώρα στο Παπαστράτιο. Το ίδιο κόσμια όπως ήμασταν και την Παρασκευή, το Σάββατο. Όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο, από δημοσιογράφους, αστυνομικούς, φιλάθλους της Βουλιαγμένης, του Ολυμπιακού, όλοι είδαν ότι ήταν μια άψογη ατμόσφαιρα. Εντάξει, για Ολυμπιακό μιλάμε, σίγουρα θα είναι υποστήριξη περισσότερο, δεν γίνεται. Για κούπα μιλάγαμε, για την κούπα πήγαμε εκεί και την κούπα πήραμε. Βοηθήσαμε μάλλον να πάρει όπως βοηθάμε κάθε τμήμα της ομάδας μας. Έτσι, και αυτό που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στην Ελλάδα και παγκοσμίως, να συντηρεί τόσα αθλήματα και να πρωταγωνιστεί ταυτόχρονα, γιατί δεν άλλο να τα συντηρείς και να είσαι στον πάτο. Σαν κάτι άλλο που όλο περηφάνεια. Κι άλλο η περηφάνεια είναι εδώ να ακούς και κανένα ήχο μεταλλικό.
Όχι όλο βιολί, τι περηφάνεια. Άμα κλαίει το μαγιάρικο το βιολί, τι περηφάνεια. Εδώ, τα κύμβαλα. Αυτή είναι η περηφάνεια. Μόνο Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ. Το συζητάγαμε και μου το υπενθύμισε και ένας φίλος του Ολυμπιακού εκεί στο Παπαστράτιο. Είναι πράγματα που τα έχουμε πει από εδώ κατά κόρον. Δεν γίνονται αυτά, έτσι. Και πόσο μάλλον σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Όχι μόνο τώρα, εδώ και καιρό. Και πάλι ο Ολυμπιακός, φωτεινό παράδειγμα για όλη την Ελλάδα, καταφέρνει και διακρίνεται και πανευρωπαϊκά και εγχώρια. Αύριο, όπως είπαμε, είναι... Πώς θα κάνω λίγο ησυχία. Αύριο, όπως είπαμε, είναι η 8η κούπα. Παίζουμε τον Παναθηναϊκό, όπου εσύ θέλει να βρεθεί τελικό. Μόνος του. Να έχουν να λένε για τους τελικούς άλλη περηφάνεια. Εμείς παίζουμε στο τελικό για να το πάρουμε. Κάποιοι άλλοι θέλουν να βρεθούν μόνο στο τελικό. Κάνανε τα μαγειρέματά τους εκεί να βρεθούν στο τελικό. Πάρτε και τον τελικό. Είδαμε και εκεί πέρα τι έγινε. Να συντηρήσουμε δηλαδή το δεύτερο, να μην ξεφτυλιστεί τόσο πολύ αγωνιστικά, έτσι. Πες τους να κάνουν ησυχία. Τι κανάλι είναι αυτό, κάντε λίγο ησυχία. Λοιπόν, θα είμαστε, όπως είπαμε, εκεί να υποστηρίξουμε την ομάδα μας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ακόμα και καλύτερα. Πάντα Παναθηναϊκός βγάζει ένα πάθος παραπάνω. Είναι και οι ορέξεις μας διαφορετικές. Να προσθέσουμε άλλη μια κούπα. Παράλληλα η ομάδα μπάσκετ παίζει στο Αλεξάνδριο. Πάμε για τρίτη νίκη χωρίς το... Δεν θα παίξει και ο Σπανούλης, έτσι είναι λίγο κουρασμένος. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, να δούμε τι θα κάνουν και οι άλλοι από εκεί. Αρχίζουν την Κυριακή τα παιχνίδια της σειράς των τελικών με τον Παναθηναϊκό. Επειδή τα έχουμε δει όλα, αγωνιστικά το ξέρουν όλοι, δεν υπάρχει θέμα συζήτησης για τη δυναμικότητα των ομάδων και τη συμπεριφορά τους μέσα στο παρκέ. Υπάρχουν όμως θέματα, έχουμε δει πολλά. Με το φάρο που έλεγε ο Κοντονής, το φάρο, όχι της Αλεξάνδρειας, του μπάσκετ. Το φάρο που έχει φαροφύλακα το Γιανακόπουλο. Α, μπράβο, φάρος. Το μόνο μας θέμα είναι εκεί. Θεωρούμε όμως ότι η ομάδα θα καταφέρει να... Όχι θα καταφέρει, θα πάρει και αυτό το τίτλο, που ο οποίος θα είναι ο 10ος για τη φετινή χρονιά. Έτσι, μια συγκομιδή. Βέβαια μας ξέφυγε η σκοποβολή που πήγε στο Παναθηναϊκό και το baseball, που είναι παίκτης και διαιτητής ο προπονητής του Παναθηναϊκού, παίκτης πρόεδρος διαιτητής. Διαφάνεια και Άγιος ο Θεός, δεν τα συζητάμε. Αναγκάσατε ολόκληρο floor manager. Τι γίνεται, πού πάει ο κόσμος. Έτσι, και έχουμε την παραστιγμιότυπα floor. Να δούμε από το παιχνίδι να πιω και λίγο νεράκι. Που περάσαμε τον Ατλαντικό σήμερα.
Μετά είδαμε και τα κορίτσια. Είδαμε και τον ψάρο του ΦΕΚΑ. Να πω κάτι άλλο για τα μηνύματα. 12 και 4 το παιδιά έχει αλλάξει η ώρα της εκπομπής. Το ξαναείπαμε. Είπαμε ότι θα αλλάξει. Από εδώ μέχρι... από τη σημερινή μέχρι και το τέλος. 12 και 4 θα είναι η εκπομπή με... με 2 παρατέταρτο. Καλά κρασιά. Να έρθουν να την κάνουν μόνοι στις καρέκλες. Μην κοιτάτε τώρα που έχω άδεια για το χέρι, τι 2 παρατέταρτο. Όπως επίσης και την επόμενη Παρασκευή και Δευτέρα δεν θα έχουμε, γιατί έχουμε θέμα με το δορυφόρο. Έκαει μια ασφάλεια. Πάει ο άνθρωπος τώρα να τη φτιάξει. Θα δούμε τώρα, έχει πάει. Όχι με τις γραμμές, πήγε με δικό του πυραυλό. Έχουμε γραμμή. Γραμμές. Να μιλήσω. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Άκη. Ναι, έλα, αγόρι μου. Καλησπέρα, Άκη. Σάκη, στο Δραχάμι, Ολυμπιακάρα. Σάκης. Ναι, ναι, Σάκης. Γεια σου, Σάκα, ρε. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο στον Ολυμπιακό για το πόλο. Περαστικά στον Τάκη που το άνοιξε την τρύπα Ισχέν. Ναι, ωραία, μπράβο. Άντε ρε, ο Ισχέν, ναι. Τι είναι τρυποκάριδος. Α, καλά που μας είπε και με το τέτοιο. Καταρχήν, όπως έχετε καταλάβει, θα φάτε μπούλικ δυνατό. Όχι σπάρι. Να το περιμένετε, δεν έχετε εδώ πέρα, θα έχουμε συζητήσει. Όποιος θέλει να μιλάει. Δεν έχω και τον άλλο τώρα να με κόβει, σε λέω θα γίνει μάχη. Όποιος θέλει, θα τα πούμε όλα. Πάμε για τον, να πούμε κάτι για τον ΕΣΥΕΝ. Λοιπόν, άλλες 15.000 χρεώθηκε αυτό το υπέρογκο ποσό η διοίκηση του Παναθηναϊκού για να φέρει τον ΕΣΥΕΝ ένα τέρατο πιο νωρίς, γιατί τα παιδιά μην ξενυχτήσουν εκεί στην υποδοχή. Φοβερός παίκτης. Φήμες λένε ότι είναι 32 χρονών. Θα το δούμε πόσο είναι. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα, πέρα από τα καραγκιζιλίκια. Τον έχετε πάρει για εξάρι, θα παίζει για 8 δεκάρι. Αν θα τον πάρετε και αν θα είναι καλά, ναι, θα πάμε και στις γραμμές. Βλέψτε, τα βλέπω όλα. Θα παίζει 8 δεκάρι, γιατί δεν μπορεί να παίξει εξάρι, πολύ απλά. Τίποτα, εμείς δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε κανένα παίχτη. Μπράβο, συγχαρητήρια για αυτή την πανάκριβη μεταγραφή γύρω στο 1 εκατομμύριο. Πολλά λεφτά. Ο ΕΣΥΕΝ εδώ μεταξύ, από την πρώτη στιγμή δείξατε ότι την Πανανία, σε την Πανανομάδα, η χώρα δεν είναι Πανανία, για την ομάδα σας θα το καταλάβει, θα λέει τι ήρθανε. Τι είπε, τι δήλωση έκανε, είναι απίστευτο. Το είπε και ο παίκτης ο ίδιος, είναι απίστευτο να έρχονται για μένα έστω και με δύο άτομα. Εδώ δεν τον, όπου πάει δεν τον περιμένει τη γυναίκα του, να φανταστείτε. Δηλαδή τον έχει ξεχάσει ανθρώπου γύρι από... Τι, εντάξει, μια χαρά το πάτε. Ήδη σας έχει πιάσει κορόιδο από τώρα με το που ήρθε, λέει, έτσι είναι εδώ, μπράβο. Για μένα, ναι, είναι απίστευτο. Κλείνουμε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, αγόρι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά. Ολυμπιακός ή φίλος του ΕΣΥΕΝ. Ολυμπιακός. Πάμε. Γιατί είναι και φίλοι του ΕΣΥΕΝ. Αυτοί τώρα πήγανε να τον υποδεχτούν. Καλά κάνανε τα παιδιά, εντάξει. Εντάξει, πού να τα δουν αυτά, τρομερό. Εντάξει, από το λαγό πα στον ΕΣΥΕΝ. Είναι ένα άλμα. Από τον Μπούρμπο στον ΕΣΥΕΝ. Ναι, αλλά μετά θα διαπιστώσουν ότι ήταν καλύτερο ο λαγό και ο Μπούρμπο. Θα τα δούμε κι αυτό. Πού τον έχει τον Τάκη, πού τον έχει. Καταδύσει. Καταδύσει, ναι. Το έχει κόψει στο μακροβούτι για έγινα, πάει σε ρί. Δεν πιστεύω να πνίγει τίποτα. Όχι, δεν πνίγει, εδώ σου λέω καταδύσει. Άντε. Με τον Κουστό ήταν στο, μαζί, στο ίδιο πλήρωμα. Άντε, γερί, όλοι να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα, αγόρι μου. Καληνύχτα. Μας ακούει και ο Τάκης από τον Βυθό. Πάμε στο επόμενο. Τι είναι αυτά τα ματάκια που μου κάνεις. Δεν είναι παρενόχληση αυτό, δηλαδή που κάνει. Δεν μπορείς να μου πεις όχι. Πάμε. Μου κάνει έτσι ματάκια. Έλα, αγόρι μου, καλησπέρα. Όπως βλέπετε, μας έχει πάρει πολύ από κάτω τώρα με την άφηξη του ΕΣΥΕΝ κυρίως. Δηλαδή, μας έχει πάρει πολύ από κάτω. Είμαστε να σκάσουμε.
Ακούμε και λίγο ήχο. Αχ, αγαλίαση, ψυχούλα μου. Πόπο, λες και είμαι στο Άγιο Όρος. Έλα, καλησπέρα. Χρήστος από Ταύρο. Χρήστος από Ταύρο. Χρήστος από Ταύρο. Έλα, Χρήστο από τον Ταύρο. Χρήστος από Ταύρο, φίλε μου. Ναι, φίλε μου, έλα, ας δώσουμε τον παπά σου να μιλήσουμε. Πρώτα να δούμε αν μας αφήνει. Ολυμπιακός. Ναι, έλα, πες το γρήγορα πίσω και Ολυμπιακός, έλα. Είσαι μικρός, δεν μπορώ να σ' αφήσω. Ολυμπιακός είμαι. Ήθελα να ρωτήσω πότε θα παίξουμε το τελευταίο μάτσο μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, κλείσε και θα σου απαντήσω εγώ μετά για να μην πληρώνεις, γιατί μάλλον δουλεύει ο μπαμπάς και έχεις πάρει τώρα. Το τελευταίο δεν ξέρω, αγόρι μου. Το πρώτο μπορώ να σου πω με 90-99% θα είναι την Κυριακή. Γιατί πρέπει να περάσουν να κερδίσουν και δύο ομάδες, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι εφικτό. Και θα αρχίσει η σειρά τον τελικό την Κυριακή και θα δούμε μέχρι πόσο θα πάει. Είναι και ο Φάρος, όχι της Αλεξάνδρειας ο άλλος. Αλλιώς θα σου έλεγα. Καλησπέρα. Γεια. Γεια σου φίλε μου, βαρύ. Καλά, πολύ βαρύς. Καλά, εσύ. Εντάξει, έλα, εντάξει, άσε, λοιπόν, θα είστε ευγενικοί. Γεια, τι γεια. Πάμε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σου, αγόρι μου. Με ποιο μιλάω? Με ποιο θέλεις. Α, ο Άκης, ο Τάκης. Ο Τάκης δεν είναι εδώ, λείπει. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, αγόρι μου. Έχετε απομείνει μοναδική εκπομπή που μου είχε απομείνει να ενημερωνόμαστε γενικά, χωρίς να σπάνε τα νεύρα μας. Χαμήλωσε λίγο την τηλεόραση. Δεν έχω καμία τηλεόραση, δεν έχω τίποτα. Ωραία. Πιο δυνατά, λίγο, εντάξει, να σε ακούμε. Εντάξει. Τώρα. Ναι, μια χαρά. Το όνομά σου παίζει. Θα έλεγα, είσαι στη μοναδική εκπομπή που μου έχετε απομείνει να ενημερωνόμαστε εμείς οι Ολυμπιακοί. Δεν υπάρχει άλλη αυτή τη στιγμή. Εκεί στο ράδιο που καθόμαστε λίγο στο αυτοκίνητο, δεν έχουμε τι να ακούσουμε. Ένα συνοθήλευμα μόνο του Sport FM. Μια ξεδοδιάρα οχιά που κάνει ένα πόλεμο στον Ολυμπιακό συστηματικά. Ξέρεις για ποιο λέω. Ναι. Έτσι, με κοίτα, το πόλεμο εδώ και χρόνια, ένα αντιολυμπιακό κλίμα και ρεύμα προσπαθεί να δημιουργήσει σε ένα σταθμό που τον έχει και ο Ολυμπιακός κιόλας, έτσι, και εντάξει. Όχι, έχει καταβολές Ολυμπιακές, τώρα δεν είναι έτσι, ο σταθμός αυτός που λες. Ξέρεις για ποιο μιλάω, για τον Γεωργίου μιλάω. Ναι, κατάλαβα, εγώ απόλυτα. Έτσι, το κάνει χρόνια, δημιουργεί ένα ρεύμα, ένα κλίμα εναντίον του Ολυμπιακού, με ένα αντικειμενικό μανδύα. Σε ένα σταθμό Ολυμπιακού, ιδιοκτήτη Ολυμπιακού, ο οποίος κοιμάται όρθιος, τον έχει εκεί και λέει. Όχι, δεν είναι ιδιοκτησία Ολυμπιακός πλέον, να ξέρεις. Εκεί. Ο Real δεν είναι ιδιοκτησία. Εσύ λες και για το ράδιο. Ναι, για το ράδιο μιλάω. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, εγώ μπορώ να σου μιλήσω. Δεν θέλω να μιλάω για πρόσωπα. Έτσι, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει φωνή Ολυμπιακού. Στο Sport FM μιλάμε ότι είναι καταρχήν συμφέροντα να λαφούζω. Δεν υπάρχει φωνή του Ολυμπιακού. Καταρχήν είσαστε εσείς που βγαίνετε σμία τα μεσάνυχτα με τα φαντάσματα, τι κάνετε εκεί. Σας έχουν βάλει και ένα χ, λες και είσαστε τσόντα. Δηλαδή, αντί για χ, έπρεπε να έχετε εσείς ένα κατάλληλο για όλους. Όχι κατάλληλο για 18 και πάνω. Κατάλληλο για όλους έπρεπε να είναι. Εντάξει, αυτά είναι τηλεοπτικά. Εντάξει, κατάλαβα πώς το λες, με ποιο νόημα. Και να πάτε και σε ένα κανάλι μεγαλύτερο, να σας βλέπει όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να καλυφθεί και διαφορετικά το κοινό ενημέρωση. Εντάξει, εμείς κάνουμε μια οπαδική εκπομπή. Έτσι, από εκεί και πέρα, όπου μπορούμε ο καθένας να ενημερώνει, όσο μπορεί ο καθένας, πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο στο Ολυμπιακού σωστά και αντικειμενικά. Ωραία, αυτά, συγχαρητήρια. Καλό αγώνα. Να σε καλά. Και μπράβο στα κορίτσια. Να σε καλά, βέβαια, σε όλα τα τμήματα και ειδικά στα κορίτσια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλά. Νίκος από Μπραχάμ, Ολυμπιακός. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις? Καλά, αγόρι μου. Ο Τάκης που είναι? Στις Καταδύσεις. Καταδύσεις, γιατί? Τώρα δουλεύει επισκευές πλοίων, είναι και δίτης. Όχι μωρέ, είναι λίγο συναχωμένος. Τι είναι, ρε Άκη, εσύ για πες. Καλά, μια χαρά. Δεν τα βλέπεις, μας έχει πάρει από κάτω εδώ πέρα. Μόνο 8 κούπες έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Ναι, πιστεύω θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Άλλες δύο εκκρεμούν, αύριο είναι του Πόλο.
Και έχουμε και, και στο μπάσκετ το πρωτάθλημα. Πιστεύω θα το πάρουμε φέτος. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο καλή ομάδα. Δεν έχει καν ομάδα, με την έννοια ότι δεν θυμίζει ούτε Παναθηναϊκό τον Παναθηναϊκό. Και το ξέρουν όλοι, έτσι. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει πολύ καλύτερη ομάδα, πιστεύω θα το πάρει. Έτσι είναι. Έτσι πιστεύουμε κι εμείς. Εντάξει, χάσαμε το κύπελλο, δεν πειράζει και αυτό από αδικία. Κανονικά έπρεπε να τιμωρηθεί ο Γιαννακόπουλος και να πάμε εμείς στο τελικό. Εντάξει. Δεν συμφωνείς σε αυτό που λέω. Εγώ συμφωνώ να τηρούν την νόμη, αλλά δεν το βλέπουμε. Έτσι. Τηρούνται μόνο όταν πρόκειται για Ολυμπιακό, τότε είναι μια χαρά όλα. Ναι. Πέφτουν οι ποινές, δηλαδή μπορεί να φας και 10 αγωνιστικές για ένα κέρμα. Ναι. Ο Γιαννακόπουλος τώρα, εντάξει, όλοι ξέρουμε τι κουμάσιο είναι. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Ο καθένας κάνει το καλύτερο για την ομάδα του με τον τρόπο που πιστεύει αυτός. Έτσι, από εκεί και πέρα υπάρχουν αρμόδια όργανα και θεσμικοί φορείς να το κρίνουν αυτό. Ναι. Το θέμα μας εμάς είναι ότι πάντα τα κρίνουμε με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι, όντως, δεν γίνει. Έτσι, εγώ δεν θα κάτσω να τα βάλω με κανένα Γιαννακόπουλο. Εντάξει, σίγουρα ό,τι κάνει τα λούζεται και αυτός και η ομάδα του. Από εκεί και πέρα όμως, απέτηση εγώ δεν έχω από τον Γιαννακόπουλο. Έχω από τους εθνικούς φορείς, από την ΕΟΚ ναι. Και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι. Ωραία. Να σου πω κάτι τώρα πριν κλείσω. Πες. Τριφυλάρα. Εντάξει. Είσαι περήφανος γι' αυτό. Εντάξει, έλα φίλε μου. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Πείτε μας. Ναι, θέλω να μιλήσω στην εκπομπή με τον Άκη. Μαζί μιλάμε. Άκη, καλησπέρα. Ξέρεις ποια είμαι. Κατάλαβα. Η σύζυγος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή. Όχι. Α, όχι. Είμαι η αδερφή του Κώστα του Πατάκια. Α, η Ειρήνη. Εγώ, Ειρήνη. Τι κάνεις, κουκλά μου. Καλά είσαι. Καλά, καλά, καλά. Σε βλέπουμε με τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλα καλά. Πες μου. Τίποτα, αυτά ήθελα να πω. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά, να μου φιλήσεις και τα αδέρφια σου. Έγινε, Άκη μου, έλα, φιλάκια. Να είστε καλά, και εγώ χάρηκα που τα είπαμε, να χαίρεσαι και τα παιδάκια σου. Πάμε στο επόμενο. Γειτονιά, οι αναμνήσεις, οι παιδικές μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έπεσε. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Πω, εσένα περίμενα με τόση ώρα. Τι ήταν, αραβικά, τι μίλησε. Σε τι γλώσσα ήτανε, αραβικά. Αραβικά. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Το όνομα σου. Κώστας λέγομαι, Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Σε καλό από τα Πατήσια, Παναθηναϊκός είμαι. Πες μου, Κώστα. Θα ήθελα να σου πω χρόνια πολλά, γιατί σαν σήμερα έχετε χάσει το 2. Μπράβο. Και χάρηκες εσύ γι' αυτό, έτσι, για αυτή την επέτειο. Ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο, αγόρι μου. Είσαι περήφανος. Εντάξει. Όπως επίσης και στο μπάσκετ, 90-48, το 1963. Πότε το 63, ωραία. Φυσικά. Κάτι πιο φρέσκο, εντάξει, Κώστα μου, άλλη μου, σε βρίσκω λίγο νευρικό. Όχι, ρε. Σπάζεσαι. Τι είπε. Σπάζεσαι. Όχι, δεν το κλείνω. Όχι, πατώνεις. Όχι. Λέγε πατώνεις. Ρε, πατώνω στον πάτο σου. Τι να πατώσω που θα μου πεις και πατώ. Στον πάτο σου. Στον πάτο σου. Στον πάτο σου. Λίστονα. Στον πάτο σου πατώνουμε όλοι. Τι να σπάσει το ρεκόρ, το 63. Ούτε έχεις γεννηθεί, ούτε τις είχε σκεφτεί ο πατέρας σου. Και να μου πεις εμένα κάτι που βρήκες τώρα σε ένα... Πόσο βλάκες είσαστε. Και το πατώνεις λέγεται με την προφορά. Πρέπει να... Έχεις πατώσει καμιά 20 αριά για να το πεις. Εσύ δεν το λες ωραία. Το πατώνεις είναι πατώνεις. Άμα δεν τα ξέρεις. Έλα, έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε. Ονομάζομαι Αντώνης, παίρνω από τον Κορυδαλό. Έλα, Αντώνη. Ολυμπιακός. Ναι. Συγχαρητήρα για όλες τις κούπες. Εύχομαι να πάρουμε άλλες κοιλιές. Και βάλε. Χαιρετίσματα στον Άκη. Στον Τάκη. Στον Τάκη, ναι, συγγνώμη, στον Τάκη. Και θέλω να πω σε κάτι φίλο μου χαιρετίσματα από το Μοσχάτο.
Που εχθές πήγαμε και σηκώσαμε μέσα στο Σοφικό δύο κούπες. Το Μοσχάτο. Στο Μοσχάτο, ναι, το Μοσχάτο. Η ομάδα του Μοσχάτου. Η ομάδα του Μοσχάτου, ναι, στο Σοφικό, ναι, και πανηγυρίσαμε ξανά Ολυμπιακή. Ωραία. Λοιπόν, μπορεί να πω τα ονόματα. Πες ό,τι θέλεις, άλλη. Λοιπόν, είναι ο Νίκος ο Μπακαντάκης, ο Γιώργος ο Γιάννης ο Γεωργίου, ο Νίκος ο Δαματοφύλακας ο Κούβαρης, μεγάλος παίκτης, ο Δημήτρης ο Σαραντάκης και ο αρχηγός μας ο Γιώργος ο Ορφανός. Μεγάλη ομάδα. Συγχαρητήρια καθώς μας. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Άκη. Ορίστε. Και εμένα με λένε Άκη. Ωραία, συνονόματε. Είμαι 72 χρονών. Ωραία. 63 χρόνια από Ολυμπιακάρα. Και Άγιος ο Θεός. Έχει ζαλιαρέλι με τα αυγά και με τα ντομάτες και τα υπόλοιπα. Δεν σου λέω. Τότε ήμουν νεαρός και έκανα τέτοιες βλακίες. Λοιπόν, θέλω μια χάρη από σένα. Τι χάρη. Θέλω να πεις, είναι ο εγγονός μου, σε βλέπει τώρα. Ναι. Να του πεις, Φίλιππα, πατώνεις. Στον εγγονό. Ναι, στον εγγονό. Όχι, δεν το λέω. Γιατί, Καταρχήν είναι Ολυμπιακός, για να είναι εγγονός σου. Όχι Ολυμπιακός, είναι προχθές στο Ολυμπιακό στάδιο ήθελε να πηδήξει και μέσα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω εγώ στον Ολυμπιακό, αν πατώνει, υπάρχουν πατώνει οι άλλοι. Δεν πειράζει τώρα για πλάκα το κάτω του εγγονού. Εντάξει, θα μην πούμε, Φίλιππα. Περπατάει και όλο αυτό λέει. Όταν θα πάρει τηλέφωνο μου, πατώνεις ή λοιπόν, άντε γεια. Όχι, άμα δεν ακούς τον πατώνεις, θα του πω πώς τον έλεγαν τον άλλο τον προηγούμενο. Φίλιππα. Τώρα μισό λεπτό με τον Φίλιππα. Κανονικά Φίλιππα με λένε και εμένα, αλλά άκη. Εντάξει. Στον άλλο τον προηγούμενο από τα Πατήσια που πήρε, Πατήσια ήτανε. Ναι. Εσύ από τα Πατήσια πατώνεις. Στο παιδί δεν μπορώ να πω πατώνεις. Δεν πρόκειται να πατώσει ποτέ ένας Ολυμπιακός. Ποτέ ούτε για αστεία. Γράφει διαγωνισμό. Γεια σου Φιλιππάκο, καλή επιτυχία του ευχηθώ. Σε περιμένει, ξέρεις πόση ώρα κάνω. Καλή επιτυχία. Για να του πεις αυτό, θα του κάνω πλάκα του εγγονού μου. Ωραία, θα τα ακούσει τότε. Άντε, και καλή επιτυχία του εύχομαι. Και Φίλιππα, κοίτα στις εξετάσεις να μην πατώνεις. Να προδεύεις. Φίλιππα, προδεύεις. Δεν μπορώ να πω στο παιδί να με πατώνει. Καλησπέρα. Μην μιλάτε μεταξύ σας. Καλησπέρα. Μονάς. Πονάς. Όχι μόνο ρε, μόνο Ολυμπιακός είναι. Αφήστε τα μόνο, αυτά τα πιασάρικα και τέτοιο. Το μόνο, ακούστε. Το μόνο πρέπει να έχει ένα αντίκρισμα. Ποιο είναι το αντίκρισμα, λέτε. Εδώ μόνο η τάδε ομάδα, μόνο έτσι. Παντού είναι Ολυμπιακός. Σε κάθε πόλη είναι Ολυμπιακός, σε κάθε γήπεδο είναι Ολυμπιακός. Τα αποδεικνύει η παρουσία του κόσμου. Μετά, αγωνιστικά, μόνο είναι πάλι Ολυμπιακός. Να το. Τα βλέπετε. Κούπα. This is a cup. Κούπα. 8. Ολυμπιακός. Που παίρνετε μία και την κοινάτε σε όλη την Ελλάδα. Και έχετε να το λέτε κιόλας. Η 8 είναι και πάμε για άλλες 2. Άμα θέλετε μόνο, για μεμονωμένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη μου. Γεια σου, φίλε μου. Χρήστος από Καλλιθέα, να σου πω. Γεια σου, Χρήστο. ΑΕΚ είμαι. Πες μου, Χρήστο μου. Θέλω να μου πεις αντικειμενικά τώρα. Πες μου. Τι πιστεύεις τώρα που θα ανέβουμε στην ΑΕθνική, ότι θα κάνουμε. Θα δω τι θέλετε να κάνετε. Τι πιστεύεις ότι θα κάνουμε, ρε φίλε, αν θα πάμε μπροστά στην ομάδα, αν θα έχουμε ανταγωνισμό εμείς οι δύο, σαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός, αν θα μπούμε, ρε φίλε, μακάρι να έχουμε. Και διάφορα τα λοιπά. Θέλω να πεις αντικείμενα Κώστα, σήμερα πάντα, που δεν είναι και ο Τάκης στην εκπομπή. Γιατί με τον Άκη δεν μπορώ να βγάλω άκρη, εσύ που είσαι καλό παλικάρι. Όχι, ο Τάκης είναι διαμάτι, ανάλογα. Όχι, άλλο. Έχει άλλο τρόπο συζήτηση, αλλιώς θα προσεγγίζω εγώ τα θέματα, αλλιώς ο Τάκης. Ωραία, λοιπόν, πες μου εσύ. Αλλήμον, ο Τάκης, το κουμπαράκι μου. Λοιπόν, Χρήστο, άκου να δεις τώρα. Είναι σχετικά τα θέματα. Ναι. Μακάρι να σου πω τι θέλει ο κάθε Ολυμπιακός. Ναι. Ειλικρινά. Ο Ολυμπιακός θέλει να είναι ανταγωνιστική η ΑΕΚ. Έτσι, και ο Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟ και όλες οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Έτσι. Από εκεί και πέρα, θέλω να δω τι κίνηση θα κάνεις. Ναι, με, ναι, την, ναι, με τη λογική. Για να έχεις μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα, από τη στιγμή σου λέω εντάξει, δεν είναι όλα χρήματα στο ποδόσφαιρο, αλλά
είναι και τα χρήματα. Από τη στιγμή είναι κυρίως τα χρήματα. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει ένα μπάτζετ των 50 εκατομμυρίων, εσύ για να είσαι ανταγωνιστικός πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα με 25-30 εκατομμύρια, σου λέω εγώ. Να είσαι ανταγωνιστικός και άμα είσαι τυχερός να διεκδικήσεις και πρωτάθλημα. Ωραίος, αλλά τώρα το άμα είσαι τυχερός δεν μ' άρεσε. Θέλω να μου τα λες αντικειμενικά. Τυχερός μεταγραφές. Τυχερός δεν είναι αντικειμενικό. Όχι, όχι, το τυχερός. Δηλαδή εσύ όχι, 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 το τυχερός. Με, πάλι με διατησίες, αν μου αρχίσεις εσύ πάλι να κάνεις τα δικά σου. Ρε με διατησία, άκου αγόρι. Άμα είμαι τυχερός. Ρε Χρήστο, δηλαδή πρέπει να είμαι πολύ τυχερός για να πάρει πρωτάθλημα ΑΕΚ που το αξίζει. Όχι, είναι το τυχερό. Άκου, άκου, ρε, ρε, ας τα κι άλλο σκάσε που θα μου πεις εμένα τώρα που πήρες και μονότρεμα και σε πήγα και ωραία. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε ωραία που μου κάνεις, γιατί είσαι και φιδίκο λοβό. Άκου τώρα. Τυχερός εννοούσα στις μεταγραφές, γιατί εγώ μιλάω πατελονάτα. Ό,τι είναι να πω, τα λέω στα ίσα, δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Ούτε κάνω υπεκφυγές. Από εκεί και πέρα, με τις διαιτησίες, πες μου ένα παιχνίδι που έχει μειωθεί ο Ολυμπιακός. Ναι. Το αυτό το χρόνο. Πες μου, ναι. Πες μου, εσύ πες μου, σκέψου. Ωραία, κοίταξε. Σκέψου, όχι, όχι, έλα εδώ, ρε, ρε. Εγώ σου λέω κάτι. Τι μου λες, δεν με νοιάζει τι μου λες. Σε ρωτάω εγώ. Με ρώτησες, σου μίλησα τίμια, πήγες να μου κάνεις τρίπλα. Και σε ρωτάω πάλι τίμια. Και σου λέω, πες μου που έχει ευνοηθεί ο Ολυμπιακός τη χρονιά που μας πέρασε. Ένα παιχνίδι να θυμηθείς έτσι λίγο. Ένα παιχνίδι. Ένα. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στην αρχή της χρονιάς. Με ποιον? Που μπήκε αυτογκόλ με την Παναχαϊκή. Που ο παίχτης και ο αμυντικός δεν ακούμπησε την μπάλα και καλά το με βλέπεις και μπήκε μέσα. Με την Παναχαϊκή, θα αποκλείομαστε από την Παναχαϊκή. Ήρθε 2-1 το παιχνίδι. Ωραία, μπράβο. Ωραία, είναι αυτό το. Είναι τυχαίο δηλαδή που ο αμυντικός ούτε αμυντικός τερματοφύλακας ακούμπησε την μπάλα. Πάτε και πάτε στο YouTube το replay να το δεις από μόνο σου. Το αυτογκόλ που λες με την Παναχαϊκή. Εσύ το αυτογκόλ που λες με την Παναχαϊκή. Άκου τώρα, αγόρι μου, άκου για να σου πω πώς θα πάει η ΑΕΚ. Όσο έχει, σαν και σένα, φιλάθλους θα πάει κατά διαόλου. Άσε με, ρε, τι να μιλάω με σένα, ρε, μπουμπούνα. Με την Παναχαϊκή θα μου πεις τώρα ότι έβαλε ένα αυτογκόλ η Παναχαϊκή. Από όλο το πρωτάθλημα, από όλο αυτόν τον τόρο που γίνεται, γιατί δεν υπάρχει και τίποτα, είναι μόνο λόγια. Απέναντίας, εσείς έχετε κάνει τις πουσκές, έχετε ανέβει δύο κατηγορίες. Ήταν να κάτσετε την άλλη μια χρονιά, την κάνατε γαργάρα εκεί πέρα με τους νόμους. Έχετε ανέβει δύο κατηγορίες έτσι αέρα, έχουν κλάψει όλες οι ομάδες. Στα ίσα, όποτε έχετε παίξει, δεν έχετε καθαρίσει καμία. Έτσι, άσε με. Όσο έχει σαν και σένα, ο παδούς δεν πρέπει να πάει πουθενά. Είσαστε πολύ τέτοιοι σαν και σένα, να ξέρεις. Καλησπέρα. Ρε, και είναι πιο τίμιο να παίρνεις και να πεις από την αρχή και τα άκη μου, τα μου να τα λέτε στους δικούς σας, σε αυτούς που σας υπογράφουν. Εγώ το άκη μου παραπεί ότι ο άλλος είναι φίλος μου ή νιώθει φιλικά. Φιλικά εγώ με πούστη δεν νιώθω. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, φίλε. Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Από τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα. Ναι. Ποιος ο Παναθηναϊκός? Mm. Άντε ρε Γιώργο, πάλι πάμε. Έχουμε γίνει φίλοι. Εμείς είμαστε φίλοι, εντάξει. Ακιμώ. Έλα. Σε παρακαλώ λίγο, μισό λεπτό. Να αλλάξω λίγο χρόνο. Το μωρό, μην ξυπνήσει το μωρό. Ναι, ακριβώς. Είδες που τα ξέρω όλα. Μεγάλο σπίτι. Ακιμώ. Έλα. Έλα Γιώργο. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ναι, λίγο πιο δυνατά και όλο να σ' ακούμε εμείς. Τόσο να σ' ακούμε εμείς και να μην σ' ακούει το μωρό. Εκεί βρες τη φόρμουλα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τον τίτλο στο Βοστοπόλο. Να σε καλά. Ο Ολυμπιακός αυτή τη χρονιά μονοπολεί, δεν θα το κρύψουμε, το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας φτάσουμε και να κάνουμε οτιδήποτε. Λογικό. Έτσι είναι, έτσι πρέπει να υπάρχει. Μακάρι, φίλε Γιώργο, τα έχουμε ξαναπεί και εμείς από εδώ. Τα βλέπεις ότι είναι πάγια η στάση μας των Ολυμπιακών και εδώ στην εκπομπή. Γιατί αυτό κάνουμε και εμείς, μεταφέρουμε ας πούμε τη γνώμη του κόσμου. Ότι θέλουμε ένα Παναθηναϊκό να αξίζει να είναι αιώνες αντίπαλός μας. Έτσι. Και την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ και όλοι. Όλοι. Για να υπάρχει να βλέπει ο κόσμος ποδόσφαιρο, να βλέπει ο κόσμος μπάσκετ. Πάνω απ' όλα να βλέπει ποδόσφαιρο. Και... Αλλά τώρα να θέλουμε όπως και οι ομάδες να το θέλουμε, να τα αγαπάμε και το ποδόσφαιρο. Όχι να το διαλύσουμε το ποδόσφαιρο επειδή θα πίνει ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό κοιτάμε. Πρέπει το ποδόσφαιρο να το αγαπάμε όλοι μας. Να το
Γιατί για το. Ρε Γιώργο μου, δεν γίνεται να ξεκινήσω εγώ να πηγαίνω να ακολουθώ ένα άθλημα που το αγαπάω και να μ' αναγκάσει η ομάδα μου να απεμπολίσω την αγάπη μου για αυτό το άθλημα επειδή δεν μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να τα καταφέρει τώρα, προσπαθήσει να τα καταφέρει του χρόνου. Σωστά, έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Και βλέπω, παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, αυτά πάντα όλα. Και για μένα, κρίμα, έπεσε. Και για μένα, Γιώργο, το ποδόσφαιρο το ελληνικό μια χαρά τα πάει. Μέσα, παρόλο ότι, που λένε ότι δεν έχει επίπεδο, δεν έχει έτσι, εντάξει, ας μην κοιτάμε. Τις ομάδες τώρα τα 2-3 τελευταία χρόνια που γίνουν στο UEFA και δεν θέλουν να διακριθούν ή δεν έχουν βλέψεις μάλλον ή απεμπολούν τελείως το θεσμό. Αλλά και άλλες χρονιές, όποιος γίνει Ολυμπιακός, ας πούμε, σίγουρα τα πάει καλά. Δεν γίνεται να έχεις κερδίσει τις τρεις πρωταθλήτριες Ισπανίας, Ιταλίας και Σουηδία, εντάξει. Άκη μου, έτσι είναι. Να σου πω και κάτι ακόμα για τον μπάσκετ τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα αυτή την χρονιά και αξίζει ένα τίτλο για μένα. Ναι. Σίγουρα εντάξει, το έχετε αποδείξει ως ομάδα στο μπάσκετ. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 4 καινούργιους παίκτες. Δηλαδή, όσο καλοί και παίκτες και να είναι και αυτοί, δεν γίνεται να φτιάξεις ομάδα δηλαδή σε 10 μέρες, 20. Έτσι, ούτε να μπουν στα συστήματα. Πρέπει να είσαι πάλι πολύ τυχερός, όπως είπα και στον προηγούμενο. Καλά, αλλά τι να καταλάβει. Πρέπει να είσαι τυχερός, έτσι. Αλλά και κάποια πράγματα είναι νομοτελειακά. Δηλαδή, σε ένα μήνα μέσα να μπουν 4 παίκτες σε ομάδα μπάσκετ και με ρόλους σημαντικούς. Μπορείς να πάει να θέσεις τέσσερις παίκτες μέσα σε εβδομάδα που θες. Λογικά, ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και έχει και καλύτερη ομάδα. Εννοείται, αυτή τη στιγμή ναι. Και Άκη, για να κλείσω κι εγώ τώρα, να συγχαρητήσω κι εγώ, να πω πώς το λένε, περασπικά στον Τάκη. Όχι, δεν έχει τίποτα, μωρέ, έπινε στον πύλα. Και επίσης να χαιρετήσω το κουμπαράκι μου κι εγώ, τον Γρηγόρη. Και από μένα τα χαιρετίσματά μου. Καλό βράδυ, Άκη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Πιούμε λίγο νεράκι.
Και πάλι μαζί. Θέλω να δώσω και εγώ χαιρετίσματα με τη σειρά μου στο Λάκι και στη Σαλαμίνα και στη σελίδα τη Retro Dead. Στον Δαμιανέ το φιλαράκι μου. Να δώσω επίσης χαιρετίσματα στα παιδιά στη Νέα Υόρκη, στον Κώστα, τον Γκάς και στον Γιώργο. Στον άλλο τον Κώστα, στον Αχιλέα τον Σταύρου από τον Καναδά. Γενικά έχω μια ευαισθησία με το εξωτερικό, έτσι. Που οι άνθρωποι αρρωσταίνουν με τον Ολυμπιακό και αρρωσταίνουν παραπάνω όσο δεν το βλέπουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε μου. Κώστας από Ζωγράφο, Ολυμπιακός. Γεια σου, Κώστα. Ήθελα να ρωτήσω αν θα υπάρχει εκπομπή και του χρόνου. Λογικά θα υπάρχει. Α, εντάξει. Θα δεν ξέρουμε, ναι, θα υπάρχει. Δεν ξέρουμε από πότε, δηλαδή... Μέχρι πώς θα κρατήσει φέτος εκπομπή. Πιστεύω κανένα... μέχρι να τελειώσει τα play-off. Α, τέλος του μήνα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου. Λοιπόν, έτσι, σας έλεγα ότι... να υπενθυμίσω ότι αύριο η ομάδα παίζει 8.30 ώρα πάλι στο Παπαστράτιο, έτσι, το τρίτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό και με νίκη κατακτάει το πρωτάθλημα. Πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή σε όποιο φίλαθλο πάει, να προσέχει τη συμπεριφορά του και να μην απαντάει σε τυχόν προκλήσεις, όπως προς τιμή του και συγχαρητήρια έκανε ο κόσμος του Ολυμπιακού σε αυτά τα καραγκιζλίκια που δημιούργησε ο προπονητής της Βουλιαγμένης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ορίστε. Την τηλεόραση σας χαμηλώστε λίγο να μ' ακούτε, να σας ακούμε καλύτερα. Άγιε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολυμπιακός είμαι. Πες μου, το όνομά σας. Από Νέα Μάκρη, ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Εδώ σας βλέπω με τα παιδιά και τα χαιρόμαστε και είμαστε τυχεροί που είμαστε Ολυμπιακός. Μια χαρά τα λες. Δεν είναι ο φίλος μας ο Κουμπαράκος δίπλα. Δεν είναι, σήμερα εντάξει. Σας λατρεύουμε. Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Όπως λέμε καμιά φορά τα παιδιά να είναι επιτυχημένα στη ζωή, να πάνε πανεπιστήμιο, να πάνε από αυτό, για μένα πρώτα πρέπει να είναι Ολυμπιακός. Βέβαια. Καλά τα λες, Γιώργο. Λοιπόν, πόσο ακόμα κύπελα περιμένουμε? Άλλα δύο έχουμε για φέτος. Σίγουρα αυτά. Μακάρι, από το στόμα σου. Άκηκα μεταγραφή και τέτοια. Φέτος έχουμε κανένα γνωστό? Όχι, ονόματα παιδιά δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ τώρα ούτε είμαι σε θέση, δεν ξέρω, και όποιος και να γράψει δεν ξέρει. Ολυμπιακός πάντα τελευταία έχει τις εμπλήξεις. Ο Ολυμπιακός πάντως θα ξέρετε ότι θα κινηθεί για θέσεις. Ναι. Για center four, για ένα extreme. Μπορεί και για δύο αν θα φύγει ο Ντουρμάζ. Στα half χρειαζόμαστε κάποιους παίκτες, θα τα δούμε όλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομα σου, φίλε μου. Γιώργος. Γιώργος και εσύ. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα και το 17 αριδόν στο ποδόσφαιρο. Μπράβο. Και συγγνώμη, καλά που το θύμισες, φίλε. Και με φοβερό γκολ, έτσι. Ναι. Και επίσης ήθελα να δούνε και οι Ολυμπιακοί, αλλά και οι άλλοι, και οι Παναθηναϊκοί και οι Αεκτζίδες και όλοι οι άλλοι, που πήγαμε και πήγαν οι παίκτες οι 17 αριδές και συμπαραστάθηκαν και στους άλλους. Στους παοξίδες, δηλαδή, δεν όχι απλά τους παράτησαν έτσι στο γήπεδο που έκλαιγαν και τέτοια, κάθισαν και τους συμπαραστάθηκαν και αυτό πρέπει να... αυτό είναι... Ναι, πρέπει να τα δείξουμε, πολύ σωστά το λες. Έτσι, ναι, αυτό είναι, όταν είσαι σε αθλήματα αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι αθλητισμός και η ευγενής άμυλα, Η άμυλα σίγουρα ο καθένας, όλοι για την νίκη παίζουν, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο η νίκη αυτού καθ' αυτού, έτσι. Ναι. Και να σου πω και ένα παρόμοιο περιστατικό, ναι. Έτσι. Γι' αυτό δικαιολογώ πολύ και το Σπανούλη, το Φερνάντες εκεί με τον εκνευρισμό του. Μπράβο, ναι. Έτσι, γιατί όταν είχε πάει πέρυσι αυτός σε έναν προς έναν και τους παρηγορούσε, τους έδινε συγχαρητήρια, έτσι τέλος πάντων,
Το θυμάσαι. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Στο τελικό, στο πρόπερση, στο Λονδίνο. Τους έδινε συγχαρητήρια στους παίκτες που ήταν συγκεντρωμένοι του Ρεάλ. Ναι. Όλα αυτά που γίνονται, η βία στα γήπεδα και αυτά, γίνονται από τους παίκτες. Όχι μόνο, κυρίως από τους παράγοντες γίνονται, φίλε. Και από τους παράγοντες. Άκου, οι παίκτες μπαίνουν στο τρυπάκι των παραγόντων. Δηλαδή δεν γίνεται να λέει τώρα. Εδώ βγήκε ένας παίκτης της ΑΕΚ και είπε μετά το παιχνίδι που αποκλείστηκε η ΑΕΚ έτσι, από τον Ολυμπιακό. Και είπε συγχαρητήρια, είμαστε Ολυμπιακός εμπολιτισμένος, στο Καραϊσκάκι δεν έχει γίνει τίποτα έτσι και τον έβαλαν την άλλη μέρα και ανασκεύασε. Θέλουν την πόλωση. Ποιοι θέλουν την πόλωση, αυτοί που δεν θέλουν να βάλουν λεφτά. Κοίτα, επειδή και εγώ Ολυμπιακός είμαι γήπεδο, πηγαίνω διαρκεία σε ό,τι παντού. Και αλίμονο, σίγουρα ξέρετε ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά τέτοια, πάλι θα την αναδεικνύουμε από όποια ομάδα και να προέρχεται, έτσι. Ναι, ναι. Και Ολυμπιακοί και είμαστε αυτά... εμείς. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα για τον μπάσκετ, μακάρι, εντάξει, λογικά εμείς θα το πάρουμε εννοείται. Ναι. Τώρα δεν ξέρω και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, αν το παίζει και ανταγωνιστικός με την ομάδα που έχει, μόνο μην προκύψουν και άλλα πράγματα όπως και με τον Γκίς και δεν τρέχουμε. Δεν ξέρω τώρα τι θα προκύψουν τώρα από εκεί και πέρα. Και δεν έμαθα και τα νέα, πριν ένα 20 λεπτό που έφτασε η Πεχτάρα. Ναι, είπε, όχι, τα ξέρουμε τα νέα, δεν ενημερωνόμαστε. Είπε, δεν το πιστεύω καλά. Είπε, τίμιο απάντηση. Όχι, γιατί αυτές οι προπαγάνδες, δεν θέλω να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο site που το ξέρουμε όλοι, έτσι. Για ένα καινούριο πρωτεμφανιζόμενο site που με τις προπαγάνδες. Ναι, πήρε όλο το αφαγκατέ της απατεωνιάς. Πιστεύουν πως τους Ολυμπιακούς έτσι θα τους σπάσουν λίγο. Ναι, ναι. Αυτό τώρα δεν ξέρω, κάτι θα έπρεπε να πείτε. Κοίτα, όχι, θα σου πω, όχι, εγώ μιλάω και το αποτελέσματος, Γιώργο, άκου να δεις τώρα. Αυτό έπιασε λίγο, ας να κάνουν site. Βρήκανε πρόσφορο έδαφος κάποιοι, με το να είναι Ολυμπιακός 5 βαθμούς πίσω στις αρχές του πρωταθλήματος ή και να φροντίζουν να... Και αυτό στημένο το λένε το πρωτάθλημα. Ήμασταν 5 πίσω και... Και το πήραμε και αυτό σημαίνει. Είδες πότε χάλασε το πρωτάθλημα. Μόλις πήγε ο Ολυμπιακός μπροστά, τι το καλύτερο πρωτάθλημα όλο τον τελευταίο χρόνο να λένε και να αυτό, ακούμε. Αυτό, ξαφνικά, αυτό. Όσο ήταν ο Πάοκ. Όχι μόνο ο Πάοκ, όχι σαν Πάοκ. Οποιοδήποτε άλλο, ο πρώτο τη τυχόντα να είναι εκτός του Ολυμπιακού, είναι πάντα το καλύτερο πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω ακούσει ένα πρωτάθλημα που έχουμε πάρει καθαρό. Κάθε χρόνο κάτι βρίσκεται. Ναι, άλλο το καλοκαίρι τα λένε τώρα. Τώρα θα του δει μόλις πάνε στις διακοπές του όλοι, θα τα λένε ή κάποιοι παίκτες που φεύγουνε, θα τα λένε, έτσι. Εγώ φέτος προσωπικά και... πιστεύω με τις μεταγραφές που θα κάνουμε θα προχωρήσουμε μπροστά πάρα πολύ στην Ευρώπη και αυτό μας αξίζει. Κάθε χρόνο, επειδή βλέπεις, γι' αυτό το λέω, κάθε χρόνο κάποια τυχεία μας συμβαίνει σε κάποιο παιχνίδι στο Champions League και μένουμε πίσω, είπαμε Europa. Εντάξει, είναι υποχρέωσή μας να κοιτάμε ποια είναι αυτή η ατυχία όμως κάθε χρόνο και να την βελτιώνουμε, έτσι. Κάθε χρόνο όμως υπάρχει κάτι θέληση συμβαίνει, αυτή δηλαδή, και η θέληση έτσι, υπάρχει. Με την Μπενφίκα, αν είχε μπει αυτό το γκολ, θυμάσαι το τελευταίο λεπτό εκεί πέρα, το δεκάλεπτο στην Πορτογαλία. Ναι. Θα είχε, όχι, αν δεν είχε βάλει η Μπενφίκα το και μας ισοφάριζε από... Ναι. Στη, θα είχαμε προχωρήσει. Τι είχε γίνει πάλι εκεί, μια κόντρα είχε γίνει. Μια κόντρα, ένα λάθος κόρνερ είχε. Εντάξει, αυτά κοιτάξτε. Η τύχη είναι πάντα είναι ένα απρόβλεπτο παράγοντα. Μπορεί να κοιτάξει όμως όπως κοιτάει ο Ολυμπιακός και πάνω απ' όλα είναι ευδιάκριτη διάθεση και τη διοίκηση τη ομάδα. Είναι ευδιάκριτη στον κόσμο. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι ποτέ στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είναι και στο πόλο και στο βόλο και παντού. Δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, πρέπει να πηγαίνουμε παντού. Εντάξει, τα καταφέρνουμε. Είναι και λίγο δύσκολο. Αλίμονο, δεν δικαιολογώ κανέναν. Εντάξει, δε, υπάρχει και σε όποιε υπάρχει οικονομική δυνατότητα, καλό θα ήταν να χειρίζουμε την ομάδα. Είναι πολλοί και δεν έχουν και χρόνο. Φίλε, τώρα δηλαδή μην νομίζει. Πώς να σου πω, και εγώ αν δεν είχα αναρωτική, δεν θα προλάβαινα να πήγαινα σε όλα. Το λέω, τι να κάνω. Όσο χρόνο υπάρχει, δεν πουλάμε αρρώστια εδώ πέρα, δηλαδή Ολυμπιακό Βρασίνη. Όποτε μπορούμε, έτσι. Ναι, κοιτάξτε. Είναι κάποιες φορές που κάποια στιγμή δεν μπορεί. Όποτε μπορεί όμως ο καθένας μπορεί. Εντάξει, καλό είναι να πηγαίνει. Αυτό για να κλείσω, να συνεχίσετε να έχετε την εκπομπή αυτή. Γιατί είναι, όπως είπε και ο προηγούμενος. Είναι από τις πολύ λίγες. Η μόνη εκπομπή βασικά που λέει τα πράγματα όπως είναι για τους Ολυμπιακούς. Και για τους άλλους, μην νομίζεις. Και για τους άλλους. Και δεν είναι. Σαν τα άλλα και τα site και τα
και μια τηλεόραση γνωστή. Φίλε, εμείς εδώ μιλάμε με την καρδιά μας και ό,τι βλέπουν τα μάτια μας. Αυτό. Και ό,τι ακούνε τα αυτιά μας. Έτσι, και το, όχι το ότι μας δεν λένε πολύ τελευταία. Είχα χτυπήσει. Α, έχεις χτυπήσει. Δεν μπορούσα να γράφω. Ναι. Τώρα θα έχουμε πάλι. Και τώρα εκδομή. Να γράφουμε αντικειμενικά και να μην τους δίνουμε πολύ θάρρος. Γιατί με το θάρρος τρελαινόμαστε λίγο και είναι άδικο. Γιατί εμείς δεν έχουμε καμία σελίδα ή κανάλι να πολεμήσουμε τις άλλες. Και δεν έχουμε και λόγο. Τα άκουτα, εμείς πάντα είχαμε και θα έχουμε ομάδες. Και αυτό είναι το όπλο μας, έτσι. Και όπως επίσης το όπλο μας όλους αυτούς είναι... Το όπλο μας είναι τα γήπεδα. Τα γεμάτα γήπεδα. Εκεί δείχνουμε πόσο καλοί είμαστε και πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε με κάποιες ομάδες που μακάρι και του χρόνου στη Super League να μπαίνουν και ΑΕΚ, λένε πως θα είναι ανταγωνιστικοί, να βάλουν λεφτά. Να γίνει ανταγωνιστική, γιατί με το 1 εκατομμύριο budget ούτε σιγά μας νική δεν είναι ανταγωνιστική. Κοίτα να δεις, Γιώργο, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει ρε παιδιά, ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος. Ας μην πούμε για Ολυμπιακό. Μία ομάδα είναι πρώτη και έπονται και οι άλλες. Από τη στιγμή που είναι πρώτη, πρέπει να κάνεις, άμα κάνεις τα ίδια, πάλι πρώτη θα παραμείνει. Πρέπει να κάνεις πολύ παραπάνω. Και τα πανό και όλα αυτά που βάζουν τα βαζελάκια θα πρέπει να τα σταματήσουν. Γιατί αυτά δεν τα κάνουμε κανείς. Αν έχεις προσέξει, ο Ολυμπιακός ποτέ δεν έχει βάλει για κανένα πρόεδρο του Παναθηναϊκού άλλο το ευρυσικό σύνθημα. Όχι, όχι, δεν έχουμε γράψει και πράγματα που ισχύουν. Όχι που έχουμε κατασκευάσει μόνοι μας ή οι δημοσιογράφοι μας. Αυτό πώς ήρθε για το Μαρινάκι, από τι, με τι. Τίποτα. Πώς άκουγα να σου πω εγώ τώρα, δηλαδή, για να ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, και με το Μαρινάκι, όποιον φίλο κάνεις εσύ ή όποιον αγνωστό έχεις ή σου δίνει το χέρι ή ταιριάζει να ευαισθείτε πουθενά, θα ρωτάς. Έχεις σκοπό τα επόμενα 3-4 χρόνια να κάνεις καμιά πουστιά, καμιά παρανομία, να σου δώσω το χέρι μου. Ναι. Ή αυτό θα το ρωτάς μετά. Πριν θα το ζητάς στο πρωθυπουργικό, πώς το λένε το Μητρό. Ποιον. Όχι κοινωνικό φρονήμα, το πήγαμε στην κατοχή πάλι. Το πιστοποιητικό τέτοιο, το ποινικό μητρώου. Θα το ρωτάς, θα κοιτάς να σου φέρνει από την εισαγγελία το ποινικό μητρώο του και μετά το δίνεις στο χέρι να του πεις γεια σου φίλε τι έγινε, τι κάνεις. Καταλαβαίνεις. Αυτά πρέπει να σταματήσουν γιατί πρώτα απ' όλα σαν χώρα, σαν σύνολο φαινόμαστε στο εξωτερικό. Δεν τους νοιάζει φίλε, δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει μόνο να καταστρέψουν ό,τι είναι για Ολυμπιακό, να εκμηδενήσουν, αν γίνεται να σιωπήσουν το κάθε πρωτάθλημα. Το κάθε πρωτάθλημα, την κάθε. Γιατί αυτά που κάνουν χαλάνε την εικόνα της Ελλάδας και χάνουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που κάνουν. Σίγουρα, σου πω εγώ τι χάνουμε. Είναι πολλοί παίχτες αξίας που θέλουν να έρθουν και αυτό, σου λέει πού να πάω. Ναι, στο λέω εγώ στα ίσα. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ό,τι κάνουν, αυτό επηρεάζει τον Ολυμπιακό. Αυτή η πουστιά που κάνουν. Και εκτός από αυτό, και εκτός από τους παίχτες που θέλουν να έρθουν, σαν εικόνα η Ελλάδα. Σαν εικόνα, δεν ξεφτιλίζεται καμιά Ελλάδα, ξεφτιλίζεται η ίδια η ομάδα, ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ, αυτοί που τα κάνουν αυτά. Ποιο θα θέλει τώρα να έρθει να παίξει ελληνικό ποδόσφαιρο. Όποιο έρχεται, έρχεται για το Champions League και αυτό άμα πάμε και μακριά. Τώρα όχι, υπάρχουν πολλοί παίκτες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, θα σου το πω εγώ αλλιώς έτσι ακριβώς όπως είναι, υπάρχουν και κάποιοι που το ακυρώνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και μπορεί να τους δώσει και λεφτά και αυτά που ζητάνε και όλα και σου λέει τι να πάω να κάνω, να πάω να φάω καμιά πέτρα. Μακάρι να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να γίνουμε λίγο πιο. Να φτιάξουμε λίγο το ποδόσφαιρό μας, γιατί με μια ομάδα. Να σου το πω εγώ αλλιώς. Μακάρι οι εκδικητές του τίτλου, έτσι, αυτοί που θέλουν να αποκαλούνται θέλω. Έτσι, να μην θέλουν να διαλύσουν το ποδόσφαιρο κυρίως, βλέποντας την αδυναμία του, βλέποντας τη γύμνια τους και την αδυναμία τους να την καλύψουν. Έτσι. Φροντίζοντας να διαλύσουν το ποδόσφαιρο. Πού κάθισε. Ορίστε. Στην 7. Κάθεστε με το Τάκι. Όχι, στην 7 κάθομαι εγώ πάντα. Α, στην 7. Αυτά ήθελα να σας πω. Καλό βράδυ. Μια εποχή πήγα στην 4 τότε με το Σαλιαρέλι που δεν ήθελα να πηγαίνω στην 7. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Άντε, καλό βράδυ. Επίσης. Προσοχή στο μπάσκετ, αν γίνουν πάλι τα ίδια όργια, να πάρουν μια κιλόπιλη ομάδα και να φύγουν. Παρεπιπτόντως σε κάνει καλό παιδί ο Παναγιώτης. Να πούμε να του ζήσει του Παναγιώτη, του Αγγελόπουλου, το τι, αγοράκι, γιος, ο ψηλός και αυτός θα παίξει. Λοιπόν, να του ζήσει, να το χαρούνε και να χαρεί και αυτό φάμιλες χαρές, συνεχίζοντας τη δυναστεία που έχουν χαρεί και ο πατέρας του. Άκης,
Άκη, Μάκη από Πειραιά, πες μου πώς βγάζουμε την κάρτα του Εραστέχνη με τα 10 ευρώ. Λοιπόν, οι κάρτες θα είναι από 1η Ιουλίου, έτσι, διαθέσιμες για την καινούργια χρονιά. Μπορείτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι και μέσω ίντερνετ. Μπορείτε να πάτε στο Καραϊσκάκι, εκεί στη, απέναντι από το μνημείο που είναι το τμήμα μελών του Εραστέχνη, να βγάλετε την κάρτα. Τι άλλη τρόποι? Αυτά, και γενικά και στους συνδέσμους. Είσαι αγώνα πάλι στο Καραϊσκάκι. Υπάρχει εκεί 25, δίπλα από το τμήμα του kickboxing, δεν θυμάμαι ποια θύρα είναι ακριβώς, ή από πάνω. 25, εκεί στην 25 θύρα. Μπροστά από τον ηλεκτρικό. Είναι το τμήμα μελών του Εραστέχνη και μπορείτε να την προμηθευτείτε. Γιατί μου λες και καλή, πολύ αέρα είσαι. Ο Εσιένακη έγραψε στο Twitter: Παναθενικός, ξέρει καλά που είστε. Α, έτσι έγραψε. Να έχεις και καινούργια κούπα φρέσκα και να λείπει ο Τάκης. Θαύμα έγινε. Όχι, δεν την αγκαλιά την είχε πάρει. Δεν τον είδατε, τι, σιγά. Την έχει χαρεί. Πρώτος. Η φετινή είναι χρονιά Εραστέχνη Άκη. Τρομερές επιτυχίες με πολλά προβλήματα. Μπράβο σε όλους. Βέβαια και κυρίως στη διοίκηση του Μιχάλη Κουντούρη με την αλλαγή του κυρίου Μαρινάκη και κάποιων άλλων χορηγών και φυσικά του κόσμου του Ολυμπιακού. Έχουμε πάρει σε αυτή την πενταετία πόσες κούπες, 35, έτσι. 35 κούπες. Πενταετία τώρα λέμε τα τελευταία χρόνια. Τα 5 τελευταία χρόνια. Άκη, η εκπομπή πρέπει να βγει και του χρόνου. Υποχρεωτικά υπάρχει μεγάλος πόλεμος και δεν θα αντέξει η ομάδα χωρίς να λέτε αλήθειες και να ανοίγετε τα μάτια σε ορισμένους. Άκου τώρα, φίλε. Αυτοί βρήκανε. Εντάξει, συμφωνώ και εγώ, αλλού μόνο. Τι να βλογάμε εδώ τα γένια μας. Είναι... Η κρίση είναι δικιά σας. Δεν μπορώ να πω εγώ πολλά πράγματα. Βρήκαν έδαφος που δεν έπαιζε λίγο μπάλα η ομάδα. Μόλις παίζει. Ακούστε να δείτε. Αυτοί τώρα παραμονεύουνε. Και μόλις κάνεις, όχι να φέρεις ένα άσχημο αποτέλεσμα, γιατί λίγες φορές τα φέρνουμε έτσι. Ψάχνουν να βρουν την οποιαδήποτε ευκαιρία να μας δημιουργήσουν ένα μπουμπούλα. Σίγουρα ο κόσμος του Ολυμπιακού, τη φετινή χρονιά σε σχέση με όλους αυτούς εδώ τους δολοπλόκους και τους ραδιούργους και τους οικοφάντες, θα είναι σοφότερος. Έτσι. Απ' την άλλη, η ομάδα θα είναι καλύτερη, σίγουρα. Μιλάμε για την... σαν αγωνιστική παρουσία, η ομάδα φέτος ήταν από τις χειρότερες του Ολυμπιακού, έτσι, αναφυσβήτητα. Σαν παρουσία, όχι σαν, και πάλι το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα 1,5 μήνα πριν τελειώσει. Πάμε γιατί περιμένει ο φίλος η γραμμή, να μην το καθυστερούμε. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα, Διονύσης από Νέα Μάκρη. Γεια σου, Διονύση από Νέα Μάκρη. Κρίμα που δίνει ο Τάκαρος. Δραστήριος εκεί στη Νέα Μάκρη, ο Διονύσης. Τι κραυγάζει, ρε Διονύση μου. Βρε νιόνιο, τι κραυγάζεις. Πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε μου. Ναι. Παρακαλώ, εσύ. Σ' ακούμε, έλα. Σ' ακούω εγώ δηλαδή. Γεια σου, Άκη. Για χαρά. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Κλείνεις την τηλεόρασή σου. Ναι. Κλείσε τελείως την τηλεόρασή σου να μας ακούσει από το τηλέφωνο να μπερδεύεσαι. Εσύ κυρίως. Ναι, Άκη. Μόνο από το τηλέφωνο μιλάμε τώρα. Ναι. Ωραία, πάμε. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω, μια χαρά και ο κόσμος ακούει. Ο Τάκης πού είναι απόψε? Δεν είναι εδώ. Τι θέλεις, πες μου. Ναι, μ' ακούς? Σ' ακούω, αγόρι μου. Ο Τάκης πού είναι, δεν τον είδα απόψε. Για να μην τον βλέπεις. Έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πες μου, τι θέλεις. Μήπως πήγε στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι, τι να πάνε να δεις στο αεροδρόμιο. Πες, συνέχισε, να δει τον ΕΣΥΕΝ. Ξέρω ακόμα πώς πήγε στο αεροδρόμιο. Ναι, να δει τι. Ποιος, να δει τον ΕΣΥΕΝ, ποιος. Ένας σαν τον Τάκη που έχει δει Τζιοβάνι, Ριβάλτο, έχει πάει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, τελευταία φορά, ας πούμε, είναι για τέτοιους παίκτες πάμε εμείς στο αεροδρόμιο. Τι να πάω, αγόρι μου, και μου πήρε σε μένα να μου πει για ποιον. Για τον ΕΣΥΕΝ, μπράβο, αγόρι μου, να το χαίρε. Γιατί δεν χαίρεσαι μόνος σου και θες να δει να ρωτήσει και ένα Ολυμπιακό, δεν είσαι σίγουρος.
Για τη χαρά σου. Εγώ άμα χαιρόμουν, δηλαδή τι να μιλήσω με ένα Παναθηναϊκό, να με μακαρίσει. Εσύ που είσαι σίγουρος που έχει ο παιχταράς εδώ πέρα που είναι το εξάρι που θα παίξει οχτάρι δεκάρι που δεν μπορεί να παίξει εξάρι. Τι πήρες να μοιραστούμε εδώ πέρα. Έλα αγόρι μου. Έλα, εμένα μιλάτε. Με Ολυμπιακό μιλάτε, με Ολυμπιακούς. Για Ολυμπιακό ρε, εσείς μιλάτε με τον μπαμπά σας. Πού μιλάτε, ξέρετε, δηλαδή απορώ και πώς βρίσκεται και το θάρρος. Ποιο θάρρος τώρα. Πώς τολμάτε δηλαδή. Πώς τολμάτε και έχετε μούρι να μας απευθύνετε το λόγο. Σε οποιοδήποτε, σε έναν Ολυμπιακό. Πώς τολμάει. Με τέτοια καλακιζηλίκια, εντάξει, άμα είμαι η συζήτηση να είχαμε να λέγαμε, ναι. Πάρτε ένας με επιχειρήματα να μιλήσει. Πήρε ο άλλος να μου πει τώρα, κοίτα και το καλεντάρι. Θα του πω εγώ 1168 στο Καλλιμάρμαρο. Τι να μου πει τώρα ο καθένας μου. Ρε και Ολυμπιακό μιλάμε, καταλαβαίνετε που μιλάτε. Μιλάτε στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Που όσοι τίτλους έχουμε εμείς δεν τους έχετε όλοι μαζί. Δεν τους έχετε. Τι να πιάσει το μεγάλο. Πού να καταλάβετε ρε κορίτα το μεγάλο. Νομίζω ότι μιλάτε σε κανένα φίλο σας. Ρε και φίλο σας μπορεί να έχετε οικειότητα. Όταν μιλάτε όμως για Ολυμπιακό είναι αλλιώς. Αλλάζει, πάει σε άλλο επίπεδο, σε άλλο mood. Δεν γίνεται. Άλλο μπορεί να παίζει, να πιείτε και μια κούπα κρασί. Αφήστε τις ομάδες απ' έξω. Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει, μοιραία. Ξέρετε πως σας κοιτάμε. Δηλαδή, όχι το αναγκαζόμαστε πολλές φορές και είμαστε συγκαταβατικοί. Σας λυπόμαστε πιο πολύ και από τον εαυτό σας. Ντρεπόμαστε και για λογαριασμό σας. Τολμάτε να μας μιλήσετε. Πάμε στον άλλο. Καλησπέρα. Πού πήγε, λέει ο Τάκης, να δει τον SCN. Θα πάει να δει ο Τάκης και ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού τον SCN. Να πάει αεροδρόμιο ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού, δηλαδή να πάει τον SCN. Δεν έχουμε πάει για φελάι, δεν έχουμε πάει για τέτοια, αυτά τα έχουμε τη σειρά σε εμείς. Βρε κολλήτα της τράπουλας. Απ' έξω να περνάει να μου πει είναι ο SCN πάνω σε ένα μηχανάκι, δεν θα βγάλω τον εδώ. Τι να πάει να δούμε, ρε, για Ολυμπιακό μιλάμε. Άλλο, εσείς μπορεί να έχετε ξετρελαθεί. Και σου ξαναλέω, αφού είσαι ξετρελαμένος και είσαι πολύ χαρούμενος. Εγώ, άμα είμαι χαρούμενος, κάθομαι με τους φίλους μου. Να, δηλαδή, πήραμε εδώ την κούπα. Κούπα. Βγήκαμε το Σάββατο. Λέμε τη μάγκηκα, έτσι. Μοιραστήκαμε τη χαρά μας μεταξύ μας. Δεν πήραμε εμείς κανένα Παναθηναϊκό. Του λέμε, τι έγινε και τέτοιο. Θα σας κάνουμε, ρε σας, ρε. Θα μας κολλήσετε φτώχεια και μιζέρια. Τι να κάνουμε. Δηλαδή τι θες να μου πεις, ότι κάνετε επενδύσεις, δηλαδή είναι σαν να έχεις ας πούμε πυρητιδα αποθήκη να πουλάς πυρητιδα και να πάρεις μια βόμβα. Να ανατινάξεις το μαγαζί, αφού η πρόθεσή σου είναι να ανατινάξεις το μαγαζί. Και δεν γίνεται ρε μάγκες, να το πω και αλλιώς, δεν γίνεται το πείμα που τότε εσείς να μας το πέρασετε εμάς. Δεν έχετε την ικανότητα και δεν έχετε και τα guts. Τι να περάσετε. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Έλα φίλε. Μιλάω. Εσύ μιλάς. Καλησπέρα φιλάκι. Γεια σου. Είμαι το παλικάρι μετά που γυρίσατε από Μαδρίτη που λέγαμε για τις κούπες του Παναθηναϊκού εκεί τις ψεύτικες. Έχω ξαναπάρει. Έχουμε μιλήσει. Έχω κάποιο πρόβλημα με τηλεόραση, δεν σ' ακούω. Ναι. Τώρα σε ακούω. Ναι, ναι. Θέλω να πω δύο πραγματάκια, επειδή άνοιξα το κομπιούτερ εδώ κατά λάθος, ναι. Για κάποιο Πατησιώτη εκεί που έλεγε για κάποιες διαφορές στο μπάσκετ. Ναι. Και να, έχω ανοίξει τις διαφορές που λέει πάνω από 25 πόντους, τις οποίες έχουμε 5 εμείς, 42, 35, 29, 27, 25, και έχουν 42 σε ένα κύπελο Μαντέλου, την περίοδο 63-64, την οποία αν θυμάστε, πολύ προηγούμενη και πιο μεγάλη από εμάς, και εγώ 48 είμαι, με ξέρεις καλά, είχαμε έναν κοινό φίλο που τον έχουμε χάσει δυστυχώς στο Δήμο, τον Τζιλάκο. Δουλεύατε και μαζί. Τι ωραία, βέβαια το παλικάρι, Δήμο. Ναι, και ήταν το κύπελο Μαντέλου, το οποίο μάζευε ο Παναθηναϊκός παίχτες από όλη την Αττική και έπαιζε με ομάδες κατά τόπους όπως ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες που υπήρχαν τότε. Αυτή ήταν η ομάδα που κέρδισε με 42 από τους, τον Ολυμπιακό. Ως προς τις διαφορές τώρα, έχουμε πάνω από 40 πόντους από μία ο καθένας, από 35 μέχρι 41 μόνο εμείς, και από 25 έως 34 πόντους από 3.
Δηλαδή προηγούμαστε με εκείνη την 35άρα. Ό,τι και να θέλουν να κάνουν, ό,τι και να θέλουν να πούνε, πατωμένοι είναι πάλι. Έτσι. Άλλη μόνο. Αυτό ήθελα να πω και να... Γιατί ακούγονται στην εκπομπή, ξέρεις, και πολλά μικρά παιδιά δεν ξέρουν ακόμα τι παίζει. Καλά κάνουν, φίλε. Μπράβο, ναι. Καλά κάνουν, φίλε. Και μόνο εσύ. Δεν είναι οι ίδιες τα 77, το 116-68 ή 42 πόντι. Έτσι. Εντάξει. Καλά κάνετε και τα λέτε. Γιατί και εμείς δεν τους παλεύουμε τώρα. Δηλαδή πάει να βρει τώρα αυτός, τώρα κοιτάνε τα κοιτάπια τους. Ναι. Ήταν ένα κύπελο Μαντέλου λεγότανε. Δεν γίνεται. Και μάζευε ο Παναθηναϊκός παίκτες από όλη την Αθήνα, τους καλύτερους, για να παίξουν εναντίον διάφορων ονόματων όπως του Ολυμπιακού και μεγάλων ονόματων με σουράνου. Είχε πάρει εκείνο το κύπελο Μαντέλου δηλαδή τότε. Εκ το 63-64, ναι. Και πιο παλιό πρέπει να το απομάσουν, να το θυμούνται. Και πριν κύπελο Μαντέλου λέγονταν. Μπράβο, ο Μαντελού. Και δεν γίνονταν και κάθε χρόνο, μου φαίνεται, όποτε να είναι γίνονταν. Έτσι. Αυτή τη νίκη πήρε άλλε αυταπατήσει. Και δεν μετρούσαν, μου φαίνεται, δεν μετρούσαν καν τα κύπελα. Αυτό είναι όλο. Να σε καλά. Ο κύριο Πατώνη. Πατώνη. Λοιπόν, να είσαι καλά. Χαρήκα που τα είπαμε, φίλε. Και εγώ. Και τώρα σκάτσω στο ντάκι μας. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχει τίποτα. Μια χαρά. Και ο ύπνος τον πήρε. Μια χαρά. Τι, απλά είναι ταλαιπωρημένος. Τι να πάτε, Τάκης. Δεν μπορούμε. Τι να συναγωνιστώ εγώ τώρα. Δηλαδή, με αυτούς εδώ πέρα κάθεται και... Να κάτσω εγώ τώρα να... Εσείς, πόσο σε... απόγνωση σας έχει φέρει ο Ολυμπιακός. Πήρες τώρα να κάτσει τώρα ένας Ολυμπιακός, να έχει εκπομπή, να έχουν εκπομπή οι Παναθηναϊκοί, να πει ότι δήλωσε Παναθηναϊκός αυτός ή Κολοτούμπα έκανε. Κολοτούμπα δεν έκανε. Να κάνει και Κολοτούμπα να πει ότι είναι έτσι, που δεν βγαίνει από το στόμα του Ολυμπιακού, δηλαδή ούτε καταλάβει. Δηλαδή να ζει να μας έχουν, δηλαδή έτσι με τις καραμπίνες. Δεν γίνεται να βγει από το στόμα του Ολυμπιακού, να πω είμαι Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται, δεν συμπέρα. Δεν το λες ούτε στο τηλέφωνο, τίποτα, πουθενά δεν το λες. Δεν βγαίνει. Άλλο που θέλετε να κολλήσετε κανένα πρωταθλητισμό. Λοιπόν, και να έχει βγει και να μου πει για το κύπελο Μαντέλου. Για το κύπελο Μαντέλου. Μπράβο. Μπράβο. Τι να πω, ρε, πούστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος από τα Γιάννηνα εκεί. Όχι, έλα Γιώργο μου. Σε ακούω τόσο καιρό και σέβομαι πολύ την άποψή σου. Θέλω να σου εκφράσω ένα προβληματισμό που έχουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Πάμε. Έχουμε σαν Ολυμπιακός ένα μεγάλο επικοινωνιακό πρόβλημα. Ναι. Θέλω να πω, δεν έχουμε ένα site δικό μας, πέρα από τη δική σας εκπομπή που αναγκαζόμαστε άνθρωποι εργαζόμενοι να καταλάβουμε να ακούμε μια άποψη. Site υπάρχουν. Εκπομπές δεν υπάρχουν. Τα περισσότερα και πιο προβεβλημένα site είναι του Παναθηναϊκού. Μια ζωή, επειδή είμαι 43 χρονών, η προπαγάνδα είναι πράσινη. Πάντα. Και να σου πω και κάτι, επειδή είμαι και μορφωμένος άνθρωπος, ρίχνοντας λάσπη σε μια ομάδα, κάτι θα μείνει. Οπουδήποτε ρίχνετε. Το έχει πει και ο Γκέμπελς, που είναι για να... Έτσι ακριβώς. Να τους δένει τα κορδόνια. Ο Γκέμπελς, Γιώργο, ο Γκέμπελς είναι για να τους δένει τα κορδόνια εκεί. Στο Παναθηναϊκό, να ξέρεις, παρεμπιπτόντως. Να σου πω. Η λέξη γαύρος σημαίνει περήφανος. Περήφανος. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι για μας ο Ολυμπιακός είναι κάτι λίγο παραπάνω από μια απλή ομάδα, από ένα. Φαντάζομαι το καταλαβαίνεις, το έχει ζήσει. Το ξέρουν και αυτοί που σε ακούνε όλοι, καταλαβαίνουν απόλυτα τι θες να πεις. Οι Ολυμπιακοί. Είχα την τιμή, και το λέω έτσι γιατί το πιστεύω. Είχα την τιμή να έρθω στο Καραϊσκάκι μια φορά, στη Θύρα 7. Με ένα ταξίδι μιας ημέρας και είδα τα παιδιά εκεί πέρα το πόσο δεμένοι είμαστε όλοι, είτε είναι από τα Γιάννενα, είτε είναι από τον Εύρο, είτε από το άλλο, από οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω να σου πω και να το μεταφέρεις και όσο μπορείς και εσύ. Μεταφέρετε και τώρα από το λόγο. Κοινωνιακά τον Ολυμπιακό. Ναι, άκου. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτό το πράγμα συνέχεια. Σίγουρα, ναι, άκου. Καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λες. Δηλαδή, εμείς. Θέλουμε η ομάδα μας να είναι άσπηλη και αμόλυντη όπως είναι. Έτσι, από τη στιγμή που είναι, δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτή τη βρωμιά. Έτσι, αυτό εννοείς. Ναι, ακριβώς αυτό. Ξέρεις πόσες φορές περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς κάποια πράγματα
ναι. κάποιες αλήθειες που δεν τις ακούμε πουθενά. Όχι, παιδιά. Αλλά και όμως που είναι 17-18 χρονών ή 15, ναι. δεν τα ξέρουν αυτά. Δεν ξέρουν τι είναι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουν τι είναι δωροδοκίες. Δεν ξέρουν τι είναι μηδενικά συμβόλαια. Δεν ξέρουν τι είναι. Και συνεχίζουν ακόμα. Δεν ξέρουν τι είναι φοροδιαφυγή στο βωμό της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, έτσι. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι συμμαχίες που υπάρχουν. Δεν ξέρουν τι ήταν ο Μελισσανίδης. Από που ξεκίνησε και τι έχει γίνει, τι ήταν όλοι αυτοί. Και θέλω να σου πω ότι το σημαντικότερο που κάνει αυτή η εκπομπή και σε ευχαριστώ γι' αυτό είναι που λέει κάποιες αλήθειες. Λέει κάποιες αλήθειες και καλά είναι να την φέρνετε και σε ώρες που να μπορούν να βλέπουν περισσότεροι. Και επειδή είσαι ένας άνθρωπος με πολύ ωραίο λόγο, δεν χρειάζεται και το χ εκεί πάνω. Έτσι, μπορείς να την κάνεις αυτή την εκπομπή, συγγνώμη που το λέω έτσι, και στις 9 η ώρα για να μπορεί να τη δει και ένας άνθρωπος. Εντάξει, είναι και θέματα άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αλίμονο. Και να ξέρετε, καλά, να είστε καλά κι εσείς. Δεν πολεμιώνται πάντως. Δηλαδή είναι πολλοί. Όχι είναι πολλοί, έχουν επενδύσει μόνο εκεί. Δεν κάνουν τίποτα άλλο, Γιώργο. Σίγουρα είναι εκνευριστικό, σίγουρα μας τις πάει. Κοίτα όμως, βρήκανε έδαφος πρόσφορο, κάνανε και διάφορες άλλες πουστιές, βάζοντας να γράφουν κάτω από τα κείμενα, από διάφορα κείμενα σε site του Ολυμπιακού, δίθεν αγαναχτισμένοι Ολυμπιακοί, βρήκαν ευκαιρία που δεν έπαιζε η ομάδα. Βέβαια το κλίμα έχει αλλάξει κατά πολύ και όπως είπα και προηγουμένως, έχει γίνει σοφότερος ο κόσμος του Ολυμπιακού και το αποδεικνύει με την παρουσία του στα γήπεδα και στη Φιέστα και στον τελικό και σε όλα, έτσι. Είναι ευδιάκριτος πλέον και για, το πιο δύσπιστο φιλαθλό του Ολυμπιακού είναι ευδιάκριτος ο πόλεμος που μας κάνουν. Εδώ τώρα, στο βωμό όλης αυτής της περιραίουσας ατμόσφαιρας που πάνε να δημιουργήσουν γύρω από τον Ολυμπιακό, πήγε και η βουλιαγμένη. Πήγε και βουλιαγμένη να κάνει σχέδιο και καλά, έχοντας, ξέροντας ότι θα έχουν την υποστήριξη του κάθε τσάτσου. Να το πω όμως και αυτό, δεν το αναδείξανε αυτό το καραγκιοζιλί και εγώ περίμενα βλέποντας αυτά τα πράγματα. Λέω ότι πάω από την άλλη μέρα την Κυριακή, λέω θα έχουμε άλλα, θα λένε πάλι μόνοι τους και πρέπει να αποδείξουμε ότι πάλι δεν είμαστε ελέφαντες. Δεν το αναδείξανε και δεν είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό το καραγκιοζιλίκι δεν λογίζεται ούτε πρέπει να δημιουργηθεί δικασμένο πάνω σε αυτό. Και πολύ καλά κάνανε που δεν το αναδείξανε. Να ξαναγυρίσω πάλι όμως το φίλο που λέει για το επικοινωνιακό του Ολυμπιακού να έχει ομάδες. Μόνο έτσι δεν είναι πολλοί, δεν πολεμιώνται. Εδώ βλέπουμε από, εντάξει, να είναι τα ιδιωτικά, να πεις είναι ιδιωτικό, είναι το συμφέρον του Αλαφούζου, του ενός του αλουνού. Ανταγωνιστές είναι, δεν έχουν σκοπό να βάλουν μία, τα κάνουν και εδώ βλέπουμε και τα κρατικά. Δεν άκουσε τώρα κρατικό ραδιόφωνο ή κρατική τηλεόραση, έτσι, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα πουθενά. Αυτή είναι για να βάζει δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός και να τους φωνάζει σε καραγκιοζιλίκη τους παίκτες ότι και καλά κάτι δεν το κάνατε καλά. Ρε, πού τα πουλάτε αυτά τα καραγκιοζιλίκια, έχει βάλει, έτσι δεν έγινε. Και τους φώναξε ο Αναστασίου, βάλανε δεύτερο γκολ με τον ΠΑΟΚ. Και τους φώναξε ο Αναστασίου και λέει, ελάτε εδώ και καλά ότι γίνεται δουλειά. Πολύ καλή δουλειά γίνεται και με κυριοπιαστά αποτελέσματα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, φίλε μου. Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Από Χίο τηλέφωνα, ο Παναθηναϊκός είμαι. Το όνομά σου? Τάκης. Τάκης. Ναι. Έλα, Τάκη, πες μου. Ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Καταρχήν, αν και Παναθηναϊκός σας βλέπω, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω λίγο, επειδή ακούω μια συζήτηση έντονη σήμερα για τον Εσχέν και για τον κάθε Εσχέν. Πιστεύω να έχεις καταλάβει και εσύ τόσα χρόνια στα γήπεδα ότι αν ένα όνομα ξένος ειδικά δεν έρχεται στην Ελλάδα στην ανατολή της καριέρας του. Έτσι. Πρέπει να κάνεις κάτι, εντάξει, σίγουρα. Ναι. Αυτό μπορείς. Έχει φέρει παίχτες ονόματα, τον Τζιοβάνι, τον Ριβάλντο. Ναι, αναγνωρίσιμοι παιχταράδες. Ο Τζιοβάνι είναι 27, άστο. Αλλά ήταν και άλλες, ήταν και άλλο το ποδόσφαιρο τότε. Να σου πω λίγο, Άκη, άκουσε με. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο κάθε Παναθηναϊκός, ο κάθε Ολυμπιακός
Όχι, ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, δεν είναι κάθε Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι δεν είναι κάθε Ολυμπιακός. Δηλαδή, ξέρεις. Ναι. Και έχει διαφορά με τις άλλες ομάδες. Έτσι, τι να λέμε. Κάτι. Κλάση του ελληνικού ποδοσφαίρου, πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει ένα παίχτη ξένο στις δόξες του? Όχι. Μπράβο. Αλήθεια. Αυτό λέω. Απλά επειδή ακούω και παίρνουν κάποιοι φίλοι. Δεν θα κρίνω αυτούς που παίρνουν και κλείνουν, έτσι. Όχι, εντάξει, εμείς θα μιλήσουμε, κάτσε. Θα μιλήσουμε για το αυτονόητο μεταξύ μας, άσε τους άλλους. Μπράβο, πάμε για μπράβο. Το αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή ο Εσιέν για τον Παναθηναϊκό, για τη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός φέτος, πιστεύω ότι είναι ένα όνομα που τον φέρνει για κράχτη. Ναι. Ούτε για να αποδείξει ότι... Φέρνει τον Εσιέν για να παίξει αμυντικό χαφ. Δεν θα παίξει αμυντικό χαφ, θα το δεις. Δεν μπορεί να παίξει αμυντικό χαφ. Δηλαδή, εγώ λέω την ταπεινή μου γνώμη και έχω και το θάρρος και το λέω και νωρίς. Έτσι, δεν το λέω ούτε από εμπάθεια. Εδώ θα είμαστε. Θα μου μπορεί να πάρεις εσύ ή όποιος άλλος φίλος να μου πεις τι έλεγες τότε για τον Εσιέν. Εγώ θεωρώ ότι στην κατάσταση που είναι ο Εσιέν δεν μπορεί να παίξει ούτε να έχει τα τρεξίματα οποιοδήποτε άλλου παίχτη του Παναθηναϊκού. Έτσι, και μοιραία θα παίξει οκτάρο δεκάρι για να χωρέσει την ενδεκάδα. Εγώ σαν Παναθηναϊκός πιστεύω αυτός. Ο Λαγός, να σου το πω έτσι, θα προσφέρει περισσότερα από ότι ο Εσιέν. Δεν έχει τα δεξίματα ο Εσιέν. Έχει να παίξει... Πώς να σου πω, απ' την άλλη, μακάρι να πιέσει ο κάθε παίχτης. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα και να αλλάζει και ο παίχτης, να αλλάζει τα μυαλά των φιλάθλων που παίζουν στην ομάδα του. Δηλαδή, στην ομάδα που παίζει. Έτσι. Σίγουρα ποιοτικοί παίχτες είναι και άλλοι παίχτες. Είχε και τον Ζιμπέρτο Σίλβα, είχε και άλλους δίπλα του. Ο Ζιμπέρτο Σίλβα. Έτσι. Μπράβο. Μα αυτό τώρα ήθελα να σου πω. Ότι όπως ο Ολυμπιακός, επειδή είδα ένα μήνυμα από κάτω ενός φίλου Ολυμπιακού που έγραφε για Μέλμπερκ, για Κοβάσεβιτς, και ο Παναθηναϊκός έχει φέρει ονόματα, έτσι. Και ο Βλάοβιτς όταν ήρθε, και ο Ζιμπέρτο Σίλβα όταν ήρθε. Είναι πολύ παλιά αυτά. Ο Ζόουζα όταν ήρθε. Ήταν και αυτοί ονόματα παγκόσμιας κλάσης, με Μουντιάλ, με Εθνικές, με Χιταδιό. Ναι. Ωραία, τέλος αυτό τώρα. Θα πάω λίγο στο μπάσκετ, επειδή πήρε κάποιος φίλος πριν και έλεγε για κάτι διαφορές 30-25 από Νέα Μάκρη. Δεν ναι. ξέρω από πού Όχι, ήταν, Ολυμπιακός ήταν. Ο Ολυμπιακός ήταν σε απάντηση ενός... φίλου... Ναι, το άκουσα και αυτό για το 8-2 ναι. και το... Ναι, μου έλεγε μπράβο, ναι, θυμόταν μπράβο. Εγώ δεν θα κολλήσω ούτε στις διαφορές των 40 και των 50 πόντων. Απλά ήθελα να μου πεις αντικειμενικά τη γνώμη σου. Πιστεύεις ότι τελευταία 15 χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ? Σε κάποιες χρονιές ήταν καλύτερος, έτσι. Θα σου πω τώρα κάτι. Άκουσε να δεις. Εγώ σου λέω δεν κολλάω με τις διαφορές και δεν κολλάω. Φέτος καταρχήν έχεις καλύτερη ομάδα. Άκου να σου πω ένα λεπτό. Είμαι παίχτης, ας πούμε ότι είμαστε παίχτες. Εγώ του Ολυμπιακού, εσύ του Παναθηναϊκού, έτσι. Να δώσω μου ένα δευτερόλεπτο. Να σου πω πού κλείνεται όλο τον ταλαβέρι. Ναι. Ο παίχτης του Παναθηναϊκού, αν θα χάσει το τρίποντο ή το δίποντο, ξέρει ότι κάτι θα γίνει και θα βοηθηθεί και δεν το χάνει κιόλας. Κατάλαβες τι σου λέω? Άμα ξέρεις ότι ό,τι βλακεία κάνεις, είτε αστοχία είτε λάθος στο παιχνίδι σου πάνω, έχεις κάποιο αποκούμπι, ξέρεις τι σου λέω τώρα, εγώ τα βλέπουμε. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται το αποκούμπι, γιατί έχεις και ψυχολογία. Ο παίκτης του Ολυμπιακού που είναι με το πιστόλι στον κρόταφο, ξέρει ότι άμα αποτύχει, θα τον περιμένει ο άλλος να του δώσει άλλη μία στην αποτυχία του για να δείξουν και δεν το βάζει κιόλας και το χάνει. Κατάλαβες τι σου λέω? Σου λέω μια πολύ λεπτή έννοια για να δεις περίπου ποια είναι η διαφορά μας. Έτσι, αγωνιστικά, από εκεί πέρα, άξια ομάδα και Παναθηναϊκός, αλίμονο, έτσι, κάπου υπερεκτιμημένη και σίγουρα έχουμε χάσει πρωταθλήματα που τα δικαιούμαστε. Εγώ πιστεύω ότι όσα χρόνια έπαιξε με πλεονέκτημα, μάλλον με το μειονέκτημα της έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό,
πιστεύω ότι ήταν παλικαρίσιες προκρίσεις. Βέβαια, πολύ παλικαρίσιες. Πρωτάθλημα. Του... Γιατί δεν πιστεύω ότι να τον ευνόησε διεξία μέσα στο σετ. Όχι, αγόρι μου, κοιτάξω που κάποτε... Με πλεονέκτημα έδρας δικό σου, με γεμάτο το σετ. Ναι, ωραία. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι. Άκουτα, ας σου πω εγώ. Ωραία, μια που είναι όλες οι προκρίσεις λεβέντικες και παλικαρίσκες, έχουν γίνει τόσα επεισόδια και από τη μία μεριά και από την άλλη. Πες μου, ναι, πόσες φορές έχει εκενωθεί το ΆΚΑ. Καμία. Καμία. Πες μου, πόσες φορές έχει εκενωθεί όλα τα γήπεδα που παίζουν ο Παναθηναϊκός και πόσο μάλλον το Ολυμπιακό. Έχουμε φάει 10 αγωνιστικές για ένα κέρμα. Εδώ είχαμε πυροβολισμούς, είχαμε. Κυνηγάγανε τους παίκτες και δεν. Φιλέ, δεν. Άκου τώρα για να μιλήσουμε. Μπορείς να νιώθεις ό,τι θέλεις για την ομάδα σου, μπορείς να τις βλέπεις τις νίκες όπως θέλεις. Δικαίωμά σου είναι. Για μένα η μεγαλύτερη απατεωνιά που υπάρχει στο ελληνικό, στον παγκόσμιο αθλητισμό είναι η παράγκα της ΕΟΚ του Βασιλιά Λακόπουλου και όσοι τη συντηρούν. Γκρινιάζει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, οι άλλες ομάδες στο ποδόσφαιρο. Δικαιολογημένα, δικαιολόγητα. Έχουν αλλάξει τρεις διοικήσεις της ΕΠΟ, έχουν αλλάξει τρεις διοικήσεις την τελευταία δεκαετία, τρεις επιτροπές διαιτησίας. Ο Ολυμπιακός και οι άλλες ομάδες που επειδή δεν διεκδικούν, δεν γκρινιάζουν τόσο σαν τον Ολυμπιακό, έτσι είναι μεγάλη ψαλίδα. Γκρινιάζει εδώ και 20 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, φίλε μου. Έτσι, όταν αλλάξουν όλα αυτά, θα δούμε ποια είναι παλικαρίσκια και ποια είναι πατελονάτη. Και πότε χρεώνεται το κοίταγμα και πότε πρέπει να κάνει ο άλλος 2 τέταρτα 20 λεπτά φάουλ για να πάρει φάουλ παίκτη του Παναθηναϊκού. Αφήστε τα παλικαρίσκια. Τα παλικαρίσκια είναι εκεί που παίξαμε με ξένους διαιτητές, σε ξένες έδρες και δεν έχει κερδίσει πουθενά. Μόνο μια φορά μου φαίνεται. Μόνο μια φορά. Εγώ αυτό βλέπω τον παλικαρίσκιο, στο ουδέτερο, στην ουδετερότητα του βλέπω τον παλικαρίσκιο. Εδώ, με την ΕΟΠ της Πουστιάς και με τους γκρι και με αυτούς που σειράνε και φοράνε τη φόρμα του Παναθηναϊκού, δεν μπορώ να το δω παλικαρίσκιο και ο Παναθηναϊκός να ήμουν εδώ, το βλέπα. Άμα δηλαδή με σύριζε εμένα ένας διαιτητής ή οι ίδιοι διαιτητές που μου κάνουν με φόρμες του Ολυμπιακού, δεν το βλέπα παλικαρίσκιο στο λόγο μου, τα ξενέρωνα. Ή αν πάλι η ΕΟΚ ήταν στο ΣΕΦ και η ΟΣΑΚΕ ήταν στο ΣΕΦ και όλα εκείνα είναι εκεί κοντά, πάλι δεν το βλέπα παλικαρίσκιο, γιατί πρέπει να είναι και η γυναίκα του Κέσσα Τιμή. Δεν θέλω να, τίποτα, δικαίωμά σου να το βλέπεις όπως θέλεις. Για μένα παλικαρίσκια είναι τα ουδέτερα, όχι επειδή σε έχω κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια αξιοκρατία και μια αξιοπιστία. Τέλος πάντων, εντάξει, αλλιώς το βλέπουμε. Εγώ το βλέπω έτσι γιατί είμαι καμένος. Πραγματικά όχι παραμύθι. Βάση διαιτησία, βάση. Δεν σου ακύρωσα όλους, είδες πως του είπα. Κάποιες φορές με πλεονέκτημα έδρας εσύ στο μπάσκετ. Ναι. Δεν με αφήνουν ποτέ. Να πάρω το πρωτάθλημα. Ποτέ. Το λέω όχι ηρωνικά για σένα. Όχι, αγόρι μου, κατάλαβα πώς μιλάς. Απλά ήθελα να το πω ότι για κάποια παιδιά, επειδή ο προηγούμενος πήρε και είπε. Δεν ξέρουν για το μπάσκετ οι πουθενάδες και οι αυτοί και οι δίθεν. Κοίτα, φίλε, εγώ το θεωρώ λίγο παράλογο να μιλάμε για μπάσκετ την τελευταία δεκαετία ή δεκαπενταετία βάση του Παναθηναϊκού. Παράλογο είναι ο Ολυμπιακός, ακούω, τι είναι παράλογο. Να έχει έρθει πρωταθλητής Ευρώπης. Παράλογο είναι, φίλε μου, άκου να δεις. Μια ομάδα που της βγάζει το καπέλο όλοι οι φίλοι στην Ελλάδα να αντιμετωπίζεται σαν ξένη ομάδα. Και από τα θεσμικά όργανα και από τους, ακόμα και από τους υπουργούς, γιατί μην ξεχάσουμε τώρα που κάτι λέγανε, έτσι, ακόμα και από υπουργούς να αντιμετωπίζεται σαν ξένη ομάδα και από τους δημοσιογράφους και από όλα, έτσι. Και μια ομάδα που έχει την αναγνώριση όλη του κόσμου. Για τα γκάτζετ της και για την ομάδα της και για την ψυχή της και για όλα και για τις επιτυχίες της. Και εδώ να αντιμετωπίζεται... Όχι σαν ξένη ομάδα, ούτε η τουρκική ομάδα με περισσότερο σεβασμό αντιμετωπιζόταν. Από όλους. Τέλος πάντων, εντάξει, έχεις δίκιο σε κάποια κι εσύ. Απλά πιστεύω ότι και εγώ σε πολλά, αλλά που να το βρω, μ' ακούει και κανείς. Το βλέπω εγώ και το πώς το πιστεύω, καταλαβαίνεις. Εντάξει, σου είπα, δικαίωμά σου είναι να πιστεύεις ότι θέλει. Κλείνουμε κιόλας. Σε ευχαριστώ πάλι για το τηλέφωνο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να υπενθυμίσω σε εμάς. Στους φίλους του Ολυμπιακού ότι αύριο η ομάδα 8.30 ώρα δίνει το παιχνίδι το οποίο θα φέρει την ένατη κούπα στον Πειραιά για φέτος. Έτσι.
όλοι εκεί και έτσι ακριβώς όπως ξέρουμε. Και να πούμε και κάτι άλλο, Παρασκευή και Δευτέρα δεν θα υπάρχει εκπομπή, θα είμαστε κανονικά την άλλη Παρασκευή, τη μεθεπόμενη μάλλον. Και θα και να μην περιμένετε από τις 12, οι εκπομπές ξεκινάνε 12 και 4 το πλέον. Καλό σας βράδυ.